Ο Ιταλός Ντάβιτ Μαρία Σασόλι εξελέγει νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση 4 μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές. 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ρωσικό υποβρύχιο. Γι' αυτό θυσία να μην βυθιστεί το σκάφος κάνει λόγο το Ρωσικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τους 41 βαθμούς θα αγγίξει το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Τετάρτη, 3 Ιουλίου του 2019, 4 μέρες πριν τις εκλογές. Εδώ τις μετράμε τις μέρες και έξω έχει πόσους έχει, πόσους βαθμούς έχει. Πλησιάζει τον ουρανό, το Θεό. Λοιπόν, να σας δείξουμε όμως τι παθαίνουμε με αυτή τη θερμοκρασία που είναι έξω. Έτσι, κυρία Αγκολεμά, τώρα θα δεις. Και κύριε Νικητέα, ναι, καλό απόγευμα. Και τι παθαίνουμε και μέσα από Μιχάλης... τη θερμοκρασία που έχουμε. Μέσα για άλλο λόγο. Επειδή εδώ διαμαρτύρεσαι που έχει πάρα πολύ ψήξη. Τα λαγμή της και έξω όμως. Κατσάβω. Και Μιχάλης Παπαδόπουλος, The Fuck, ενημέρωση 24 ο Νίκος Νικητέας και η κυρία Ντέμπι Αγκολεμά, η οποία αλλάζει θέσεις, πάει προς τα εκεί. Πάει προς την έξοδο. Άκρα δεξιά, άκρα δεξιά στο τραπέζι εννοώ. Εννοείται. Μακριά από το air condition εδώ το, που είναι πάνω. Άκρα δεξιά λοιπόν, όπως βλέπουν τηλεθεατές, γιατί όπως βλέπουμε εμείς είναι άκρα αριστερά. Λοιπόν, ξέρετε κύριε Μιχάλη εδώ... Το κέντρο είναι στον Νίκο. Το κέντρο είναι στον Νίκο. Είμαι μια χαρά ισορροπής. Ας το αυτό το κουβεντιάσουμε. Μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές. Ο Μιχάλης είναι προοδευτική συμμαχία κάπως έτσι. Εγώ... Πυροσβεστικό σώμα. Πυροσβεστικό σώμα. Να μην το ψάξετε. Λοιπόν, ο κόσμος τώρα που πάει το πρωί και τρώει όλο αυτό το κύμα με τη ζέστη. Τώρα, ο Μιχάλης είναι σπουδάς και ιατρική και τα ξέρει καλύτερα από όλους μας. Άσχετα αν είναι εκλεκτός συνάδελφος. Λοιπόν, ναι. Δεν γινόσα και σε γιατρός. Δεν ξέρω, δεν είναι. Ήταν... Λοιπόν, ξέρετε πώς γυρίζει το βράδυ στο σπίτι. Δείξτε το, Ευαγγελή, δείξτε το. Φέρτε το μπροστά. Όπου να είμαι. Ο νικητέας, το βλέπεις ίδιος. Κοίτα. Ωραίο βίντεο. Ωραίο βίντεο, λέω, πραγματικά. Έρχεται και η Ντέμπη εγώ πίσω. Έρχεται και η Ντέμπη. Είμαι μπροστά εγώ και η Ντέμπη. Φτάνεις, μπαίνει μέσα, ίσα που μπαίνει. Λοιπόν, λέει θα φτάσει, κάτσε, πόσο λέει εδώ. 42. Καλά, στο Αγρίνιο δεν συζητάω, άστο τώρα. Φαντάσου στη Λάρισα. Στη Λάρισα είναι 41-42. Που έχει και θάλασσα. Στο Αγρίνιο μίλησα πριν από λίγη ώρα, είναι όλοι κάτω από τις μουργίες, αν δεν είναι μέσα. Ωραία η μουργιά. Ωραία η μουριά, ρε φιλέ. Ωραία μόνο η μουριά σε σώσε εκεί, δεν υπάρχει, αλλιώς δεν μένει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να τα σχολιάσουμε γιατί έχουμε αλλάξει, το έχουμε πει αυτές δύο εβδομάδες το πρόγραμμα έτσι όπως είναι εκπομπή, διότι έχουμε σήμερα και αύριο τις τελευταίες παρουσιάσεις των υποψηφίων βουλευτών. Λοιπόν, πάμε εντάχει στο πρώτο μεσάωρο γιατί μετά από την πρώτη μισή ώρα θα έχουμε εδώ συνέχεια υποψήφιους. Λοιπόν, να σχολιάσουμε ποιο είναι το πρώτο θέμα. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εχθές. Πάμε να δούμε ένα κομματάκι και περνάμε αμέσως στα σχόλια πώς την είδατε. Όλοι το κουβεντιάζουν και να πούμε και σήμερα διάβασα κάπου ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπρόθεσης πάει στον Α. Το έχουμε γράψει και εμείς, θα είναι στον Α με 10 δημοσιογράφους. Με όλους τους δημοσιογράφους από τα Υπουργεία. Α, νομίζω από όλους τους δημοσιογράφους από τα Υπουργεία του Α. Που καλύπτουν τα Υπουργεία. Του Α. Του Α. Ναι, από το δυναμικό του Α. Του εντεταλμένου διαπιστευμένου στα Υπουργεία. Και η πληροφορία που έχουμε εμείς και που το έχουμε γράψει, δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί, είναι ότι τελικά θα είναι και την Παρασκευή στον Sky στον κύριο Παπαχελά. Ο Μητσοτάκης. Ναι. Να αφήσει, να αφήσει τον Τσίπρα να τελειώσει το Sky, μόνος, δεν πάει. Χωρίς τον κύριο Τσίπρα. δεν μπορεί να τελειώσει. Ναι. Χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Ενώ πάει στο Sky χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Πήρε ο κύριο Τσίπρα χθες, θα πάει αυτό στην στο δελτίο. Στο δελτίο. Φαντάζομαι ναι. Προφανώς ναι. Άρα θα είναι και Κοσιόνι. Κυριακοσιόνι θα είναι, φαντάζομαι. Ναι, γιατί δεν μπορούσε να τελειώσει χωρίς συνέντευξη, να τελειώσουμε η συνέντευξη Τσίπρα, ως κάτι ήταν λίγο παράτερο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σταματά, εσύ δεν θα το πεις. Να μην μπλέξουν τις γράμμες τους. Πάμε να δούμε τα αποσπάσματα, αρχίζουμε να σχολιάζουμε. Βρέθηκα στο κέντρο επιχειρήσεων. Ομολογώ ότι δεν είχα εικόνα καν εκείνη την ώρα αν βγαίνει αυτό δημόσια ή δεν βγαίνει δημόσια, την ζωντανή σύνδεση. Α, δεν το ξέρατε. Εγώ δεν είχα εικόνα. Βρέθηκα λοιπόν εκεί μέσα και είδα παγωμένα πρόσωπα. Δηλαδή την κάμερα δεν την είδατε που τράβηκε. Την είδα, ναι, αλλά δεν ήξερα ότι είναι live σύνδεση. Και ρωτούσα πράγματα τα οποία
είχα την αίσθηση ότι έχουν να κάνουν με τον τρόπο της αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και το πώς την επόμενη μέρα θα μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Και εκεί δεν ξέρατε ακόμη, λέτε, για νεκρούς. Εκείνη λοιπόν την ώρα. Γιατί οι υπουργοί σας ήξεραν. Εκείνη λοιπόν την ώρα το μόνο το οποίο είχα ως φήμη είναι ότι υπάρχει πιθανότητα, υπήρχε πιθανότητα για έναν ή δύο ανθρώπους οι οποίοι από αναθυμιάσεις είχαν χάσει ζωή τους. Αυτό το είχα ως πληροφορία που πρόλαβε να τη συλλέξω από τη στιγμή που βγήκα από το αεροπλάνο μέχρι τη στιγμή που πήγα σε αυτή τη σύσκεψη. Αυτή που ήταν στο τραπέζι, δηλαδή, ο αρχηγός Σπύρος Ρεσκής. Αυτή λοιπόν που ήταν στο τραπέζι, έχω γιατί την αίσθηση. Ξέρω, ξέρω αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι αυτοί που ήταν στο τραπέζι, ακριβώς επειδή ευνηδιάστηκαν με την ύπαρξη της κάμερας και της ζωντανής σύνδεσης, παγώσανε και δεν μου είπαν τίποτα εκείνη την ώρα. Όταν έφυγε η κάμερα, τους λέω γιατί είστε έτσι, τι έχει γίνει, πείτε μου. Και μου λένε ότι ξέρετε, Πρόεδρε, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε περισσότερους νεκρούς. Λοιπόν, διαλέξαμε ένα κομμάτι, ήταν δύο ώρες. Σημαντικό. Πώς ναι, Μπενχούρ, συνέντευξη, δηλαδή είναι στα πιάσει. Έκανε καταρχάς ένα εκατομμύριο, πόσο ήταν το νούμερο. Λοιπόν, 36,2 ήταν ο μέσος όρος, 36,2 ο μέσος όρος. Ναι. 26,4 στο δυναμικό κοινό και σε απόλυτους αριθμούς τηλεθεατών λίγο κάτω από το 1 εκατομμύριο. Σε πέρα στη θερμοκρασία της μέρας. Πάντως, κάποιες στιγμές διάβασα ότι κάποιες στιγμές έπιασε και το 41,9 ναι, και το 1,800 ναι. Σε κάποιες στιγμές. Επίσης, είδα ναι. Κάπου, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι ήταν και περίπου 40.000 από το διαδίκτιο. Ο Sky το έδωσε αυτό. 40.000 περίπου από το διαδίκτιο. Καλά, το διαδίκτιο, το διαδίκτιο μπορεί να το μετρήσεις, εντάξει, μπορεί να είναι παραπάνω. Μπορεί να ήταν το views στην ώρα του... Η πληροφορία πάντως που υπάρχει... Κυρία Κολέμα. Είναι να ήταν μικρότερης διάρκειας, δηλαδή τραβήχτηκε η συνέντευξη, λόγω προφανώς του ενδιαφέροντος που είχε και δεν ήταν να είναι τόσο Μπενχούρ όπως είπες Νίκο, ήταν να είναι πιο συγκεκριμένη, αλλά τους πήρε... Ωραία, και τα σχόλια. Έχουμε και ρεπορτάζ από αυτό, αλλά ωραία, νομίζω ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ αξίζει να το πούμε μετά τα σχόλια. Α, μετά τα σχόλια. Γιατί νομίζω ωραία, ξεκινάμε αφού μιλάει η κυρία Κολεμά, πώς είδες τη συνέντευξη. Λοιπόν, αν κάνουμε μία σούμα της συνέντευξης, θα δούμε και θετικά και αρνητικά πράγματα. Εν κατακλείδη, εγώ θα ήθελα να πω ότι αν κάποιος ξέρει το τραγούδι ότι πίσω από τις λέξεις βρίσκει το Αλέξης και μπορεί να το ερμηνεύσει, θα καταλάβει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η κουβέντα που, το απόσπασμα που διαλέξατε και είδαμε και αφορά την τραγωδία στο μάτι, δείχνει μια πολύ κακή στιγμή ενός ανθρώπου που δεν διαχειρίστηκε όπως θα έπρεπε την εθνική τραγωδία. Τα υπόλοιπα που δεν μπορέσαμε να δούμε, αλλά ήταν πάρα πολλά, ενέχουν και προς τους δημοσιογράφους σχόλια, με την έννοια ότι δεν ρωτήθηκαν πολλά πράγματα, δεν ρωτήθηκαν πράγματα για την οικονομία, Φερρυππίν, που ενδιαφέρει τον κόσμο, ναι. Δεν ρωτήθηκαν πράγματα για την ασφάλεια, που επίσης ενδιαφέρει τον κόσμο. Και για τα εθνικά θέματα, πιο στο τέλος ήταν λίγο. Εντάξει, αλλά τα εθνικά θέματα ήταν και μια τρικλοποδιά, όπου έδωσαν λίγο την μπάσα στον κύριο Τσίπρα να φανεί ότι ήταν λάθος όλο αυτό του Καραμαλή, το οποίο τελικά δεν ήταν μια συμφωνία, ήταν απλά μια επιστολή και φαντάζομαι ναι. Εκατοντάδες τέτοιες επιστολές θα υπάρχουν. Αλλά το λέμε την έννοια ότι όταν έχεις τον Πρωθυπουργό βάζεις μπροστά τα μεγάλα θέματα και δεν βάζεις. Βεβαίως. Εγώ διακρίνω στους συναδέλφους δύο βασικά λάθη. Το πρώτο, κατά τη γνώμη μου, είναι η συστολή ή η απειρία ή όπως θέλετε πείτε το της Ιας Κοσιόνη, τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι που λίγο έτσι ενοχλημένος ο Πρωθυπουργός της απάντησε για το θέμα της τρομοκρατίας και του νέου ποινικού κώδικα. Yeah. Εγώ θα ήθελα εκείνη τη στιγμή, κυρία Κοσιόνη, επειδή έχει το θέμα έτσι κι αλλιώς το έχει, τι να κάνουμε, να πει ότι ναι, κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ είμαι με το θύμα, αλλά εσείς είστε με το δολοφόνο. Θα περίμενα το μία, και αυτό δεν ισχύει, θα περίμενα μία τέτοια απάντηση. Είναι λίγο βαρύ. Δεν είναι καθόλου βαρύ, με την έννοια ότι 17 Νοέμβρη ξέρουμε ότι έχει κάνει τόσο πολλά εγκλήματα και ενδέχεται με αυτό τον ποινικό κώδικα να τους δούμε, να, και, δεν είναι με τον, να τους δούμε και έξω. Με 17 Νοέμβρη Τσίπρας όμως, το είπε κιόλας. Καλά, δεν λέω ότι... αυτό, ότι, ναι, γιατί έτσι όπως ακούγεται... Ναι, είναι σχηματικά τώρα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Σχηματικά. Εντάξει, δεν ξέρω αν. Νομίζω έγινε λίγο συμπαθή στον κόσμο για να μην είμαστε και άδικοι. Δηλαδή, εσύ τι βαθμολογία, θα βάλεις θετική ή αρνητική. Για τον Τσίπρα, καταρχάς. Αδιάφορη εγώ. Αλλά σας λέω ότι ο κόσμος που δεν ξέρει
αυτό το τι πίσω από τις λέξεις βρίσκεται ο Αλέξης και χτες ήταν και δύο Αλέξηδες εκεί, μπορεί και να αποκόμισε μία συμπαθή να έχει εικόνα ωφέλη, για τον δηλαδή, να έχει ωφέλη. Από τους, να έχει ωφέλη ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως, βεβαίως. Ίσως σε κάποιους αναποφάσιστους, κατά τη γνώμη μου, ναι. μη πολιτικά ιδιαίτερα σκεπτόμενους, οι οποίοι μπορεί και να το είδαν θετικά, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι η αλήθεια ότι έπαιξε μπάλα. Μάλιστα. Νίκος Νικητέας. Νίκο. Λοιπόν, τώρα, ένα βασικό σχόλιο. Εμένα αυτό μου φάνηκε reality που είδα. Ναι. Μου φάνηκε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Θεωρώ ότι πήγαν εκεί όχι για να γίνει μια συνέντευξη με σκοπό να ενημερωθεί ο πολίτης που το παρακολουθεί, πήγε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Να βάλουν, οι μένοι δημοσιογράφοι θεωρώ ότι κατασπάραξαν τον Τσίπρα, δεν τον σεβάστηκαν, το θεσμό του Πρωθυπουργού δηλαδή δεν σεβάστηκαν, έτσι, ναι. από τον τρόπο που τον υποδέχτηκαν στο κανάλι. Πώς τον υποδέχτηκαν, γιατί τώρα να δείξω μετά, δείξω τότε. Δεν σου δείξω το απ' έξω, θα σου δείξω το μέσα. Κοίτα. Αυτό είναι το μέσα. Εγώ το λέω... μέσα, το φιλιά, εδώ ναι, με την κοσκιόνη ναι. Εντάξει, είναι και ευγενής ο Τσίπρας, πηγαίνει ήθιστε, εδώ ήθιστε, όταν ναι. ένας πρωθυπουργός, ακόμα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπόλησης, πάει σε ένα κανάλι να δώσει συνέντευξη, ειδικά σε τέτοιες στιγμές, το πήραμε από να τον υποδέχεται, αν όχι ο ιδιοκτήτης, τουλάχιστον ο διευθύνων σύμβουλος. Έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι, αυτό δεν συνέβη χθες. Ποιος τον υποδέχτηκε. Τον υποδέχτηκε ο διευθυντής ειδήσεων, ο Βασίλης Παπαδρόσος. Λοιπόν, αυτό βέβαια που σου λέω τώρα, δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί αποτυπώθηκε και μέσα στη συνέντευξη. Δεν υπήρχε καμία αίσθηση και έννοια φιλοξενίας. Και πρόσεξε, δεν λέω να μην του κάνουν σκληρές ερωτήσεις και όλες τις ερωτήσεις που πρέπει, αλλά έχει διαφορά αυτό από το να μην του δώσεις χώρο, ανάσα, να μιλήσει, να του δώσεις το περιθώριο να απαντήσει. Πολλές φορές ναι. δεν τον άφηνα να απαντήσει. Δεν έχω τελειώσει. Μπορώ να μιλάω δύο ώρες. Δεν θέλω να μιλήσω όμως δύο ώρες. Θα πω λοιπόν τώρα. Ο Τσίπρας, εμένα, δεν με έπεισε ούτε γιατί έκανε εμπάργκο στο Sky όλο αυτόν τον καιρό, ούτε γιατί πήγε με έπεισε. Αντίστοιχα, δεν με έπεισαν και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Περισσότερο η Σία Κοσιόνη και λιγότερο ο Αλέξης Παπαχελάς. Ο Αλέξης Παπαχελάς, ομολογώ, ήταν μετριοπαθής και περισσότερο δημοσιογραφικός. Αντίστοιχα, η Σία Κοσιόνη δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σαν να είχε μια εμπάθεια με το που ξεκίνησε, με το καλημέρα που ξεκίνησε η συνέντευξη, είχε απίστευτα επιθετική διάθεση απέναντι στον Πρωθυπουργό. Και δεν ξέρω γιατί, και δεν υπενήσουμε κάτι για την οικογένειά της. Προς Θεού, μακριά από μένα κάτι τέτοιο. Όπως λοιπόν τον αντιμετώπισαν τον Πρωθυπουργό, έτσι και αυτός όταν χαλάρωσε από τη μέση και μετά, ανταπέδωσε τα πειρά. Όσο μπορούσε και όπου μπορούσε. Δηλαδή, πέταξε και αυτός, ας το πούμε, το φαρμάκι του εκεί που έπρεπε. Δηλαδή, άφησε υπαινιγμούς για τη Σία Κοσιόνη, για την στάση της δημοσιογραφικά. Άφησε υπαινιγμούς για τη σχέση της με τον σύζυγό της. Ναι, άφησε διάφορους υπαινιγμούς. Αλλά θεωρώ ότι προκλήθηκε και το έκανε ο Τσίπρας αυτό. Ναι. Αν ήταν μετριοπαθέστεροι και οι φιλοξενούμενοι και είχαν σεβαστεί το ότι έχουν τον Πρωθυπουργό μπροστά τους, ενδεχομένως και αυτός να ήταν πιο επιφυλακτικός. Τουλάχιστον έτσι τον είδα στην αρχή όταν ξεκίνησε. Ήταν μαζεμένος. Ήταν μετριοπαθής. Δεν πήγε για να κάνει πόλεμο, αλλά τελικά προέκυψε πόλεμος. Επίσης, είπα πριν ότι ο Τσίπρας δεν είναι καθόλου. Αναρωτιέμαι γιατί πήγε. Ποιος ήταν ο λόγος που πήγε στο Sky. Δεδομένου ότι πολύ πρόσφατα ο ιδιοκτήτης του καναλιού είχε εγκαλέσει τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή μια βομβιστική επίθεση και είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ηθικός αυτούργος. Και αναρωτιέμαι πώς πας σε αυτό το μαγαζί που θεωρεί ότι είσαι ηθικός αυτούργος ή πώς πας σε αυτό το μαγαζί που, αν όχι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οι συνεργάτες του, οι στενοί του συνεργάτες και οι υπουργοί του, το θεωρούν βόθρο κάναλο. Ή επίσης κατηγορούν τους δημοσιογράφους. Και ο ίδιος κατηγόρησε χτες για διάφορα πράγματα του δημοσιογράφου. Να τελειώσω μόνο αυτό. Θεωρώ λοιπόν, για να το τεκμηριώσω, ότι ο Τσίπρας πήγε απροετοίμαστος εκεί. Τι εννοώ απροετοίμαστος με μια φράση. Θα περίμενα να είχε διαβάσει και να πάει και να τους πει τότε, 14 Οκτωβρίου, στο τάδε δελτίο, στην τάδε εκπομπή, είπατε το τάδε fake news. Μπορεί να το πει θεσμικό. Θα μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε να το κάνει. Εγώ αυτό περίμενα από τον Τσίπρα. Δεν βλέπω άλλο λόγο να πάει στο Sky. Είπε αφηρημένα. Τους είπε εννοώ για αυτό που είπατε για τον Νίκο για τον Αλαφούζο. Ότι είχε το είπα αυτά, αλλά είπε να μου πει τότε είπατε εκείνο το fake news, τότε το άλλο fake news, η τάδε εκπομπή έκανε εκείνο, αυτό είχε πάει απροετοίμαστος. Γι' αυτό λέω ότι πήγανε και οι μεν και οι δε, λίγο σαν τα βουβάλια να πλακωθούν. Εντάξει, είναι και ο αγώνας. Γι' αυτό και να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι θα έπρεπε οι δημοσιογράφοι του Sky να κάνουν εμπάρκο?
Δηλαδή να, ναι, να πούνε ναι, το σκέφτηκα κάποια στιγμή, ομολογώ ότι. Ναι, πέρασε, ναι, πέρασε και από μένα. Ναι, πέρασε από το μυαλό μου. Εγώ το έγραψα και στο ημέρα 24. Να ότι αν ήταν τίμη και η μεν και η δεν, δεν θα έπρεπε να συναντηθούν. Εντάξει, ας φύγουμε από τα εμπάργκο όμως αυτό. Αλλά όχι, δεν επινοεί. Να μποϊκοτάρουν. Περίμενε, Βασίλη. Και το λέω για εσά και για την ΕΕ. Η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσβάλει του δημοσιογράφου. Έχει προσβάλει. Απαράδεκτο. Το άλλο κόμμα δεν προσέβαλε του δημοσιογράφου. Είναι και απαράδεκτο και οι δημοσιογράφοι να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο. Στο θεσμό που λέγεται Πρωθυπουργός, δεν είναι το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο θεσμός. Απαράδεκτες και οι δύο πλευρές. Γι' αυτό, αν με ρωτήσεις εν κατακλείδη ποιος κέρδισε, ομολογώ ένα 24 ώρα μετά, δεν ξέρω ποιος κέρδισε. Εγώ θεωρώ ότι βγήκαν και οι δύο τραυματισμένοι πολλαπλά από αυτή τη συνέντευξη. Δηλαδή, προφανώς, το είπε και η Ντέπη νωρίτερα, κάποιες στιγμές ο Τσίπρας ήταν. Πώς να το πω. Σε κάποιους τηλεθεατές ψυχοπονιάριδες, τους φάνηκε ότι όντως τον είχαν κολλήσει στον τοίχο και τον κοπανάγανε. Και βγήκε συμπαθής. Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να παραβλέψω. Μια συνέντευξη, δεν μπορώ δεν να παραβλέψω. Δεν είναι πόλεμος. Όχι, ήταν πόλεμος, με συγχωρείς. Ήταν πόλεμος και μπορώ να το αποδείξω. Αν μου δώσει χρόνο, θα το αποδείξω. Αλλά δεν θέλω τώρα να σου καταχρασώ τον χρόνο, θα πω μόνο. Ω προ το πολιτικό σκέπτη, δεν είναι καμία πολιτική κουβέντα, Βασίλη, με συγχωρείς. Δύο σχόλια θυμάμαι πολιτικά. Λέει ο Τσίπρας ξεκινώντας, ας πούμε, ότι όχι, δεν μας μαυρίσανε. Δηλαδή, αν το 9,5 μονάδες και εβδομάδες δεν είναι μαύρισμα, τι είναι, με συγχωρείς. Ναι, αλλά δεν χρησιμοποιεί τον όρο μαυρίσατε. Που του είπε ο κ. Άδικος ο χαρακτηρισμός δηλαδή, εμείς εδώ πέρα δεν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Είπες πολύ σωστά. Το δέχομαι, βέβαια. Δηλαδή, μα γι' αυτό λέω Μιχάλη τόση ώρα. Γι' αυτό λέω τόση ώρα. Να πεις χάσατε με 9,5 μονάδες. Αλλά από την άλλη θεωρώ ότι τον μαυρίσαμε. Όχι, χρησιμοποιήθηκε ο όρος. Ναι, το λέω ότι έχει σημασία. Ότι είναι άχαρος ο όρος και βαρύς. Θα πούμε και κάτι ακόμα. Ότι αυτό το λέω βγήκε από το στόμα του Αλέξη του Παχελά. Ο οποίος Αλέξης Παχελάς είναι ο διευθυντής της Καθημερινής που στην Καθημερινή δεν γράφει με δεν τόσο όρο. Δηλαδή, εγώ στην Καθημερινή δεν έχω δει να γράφουν ποτέ στο γραπτό κείμενο της Καθημερινής τον όρο μαυρίσατε. Τον είπε όμως στην κάμερα. Τον είπε κατά τη γνώμη μου, δεν θα σε διακόψω, θα συνεχίσει. Τον είπε κατά τη γνώμη μου γιατί προσπάθησαν πολλές φορές να τον εκνευρίσουν. Μια από τις τεχνικές που έχουμε μάθει εμείς ως δημοσιογράφοι στις τεχνικές συνέντευξης. Πώς θα εκνευρίσει το σύνολο της Ελλάδας. Κανά δύο φορές εκνευρίστηκε ο Τσίπρας. Τον είδα λίγο δικαιολογημένα. Δύο λεφτά. Κάτσε για να κόβουμε λίγο την κουβέντα. Αλλά δεν του φέρθηκαν καλά δημοσιογράφοι. Δηλαδή, δεν το δέχομαι αυτό. Αν όμως δεν του κάνανε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν χαϊδεύεις έναν πρωθυπουργό. Να εγώ διαφωνώ λίγο. Ναι, δεν χαϊδεύεις έναν πρωθυπουργό. Όχι. Έχει πίσω του μια τετραετία την οποία. Αλλά σεβάσου το. Δηλαδή, έρχεται ένα άνθρωπο σπίτι σου και δεν του βγάζεις ένα γλυκό και ένα νερό και μετά πες το ότι θέλει να του πει. Καμία γλυκό. Καταλαβαίνεις, το λέω μεταφορικά. Καταλαβαίνεις τι λέω. Επίσης δεν με έπεισε καθόλου. Κοίταξε όμως τώρα τι ωραία τον περιμένω στην άφηξη. Δείξε την άφηξη όταν πήγε στο Sky. Του λέει: Ωπ, δεν με περιμένατε. Βάλτε εδώ μπροστά. Το πέσω ένα Τζολέτο που κάνει το ρεπορτάζ του Σύρου. Κοίτα τα κοριτσάκια εκεί, τους συναδέλφους εκεί στο πλάι, διάφορα που έχουν μαζευτεί τώρα, κόσμος. Α, εκεί φωτογραφίες, ξέρεις. Εδώ μπήκε η φρουρά μπροστά. Μάλλον την πίσω πόρτα. Όχι, δεν ήταν την πίσω, από την κεντρική από μπροστά. Είναι αυτή. Ναι. Είχαν αποκλείσει διάφορες. Α, εκτός αν ναι, ναι, κάνω λάθος. Δεν είναι. Είναι η πλαϊνή πόρτα. Είναι η πλαϊνή πόρτα. Επειδή έχω πάει και... Έχεις δίκιο, Μιχάλη. Αυτό έγινε για λόγους ασφαλείας. Ναι, μπορεί. Είναι η πλαϊνή. Α, είναι η πλαϊνή, δεν είναι μπροστά από εκεί. Δεν είναι μπροστά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Πήγε από τον γκαράζ κάτω. Από το... την πόρτα. Όχι, τους λέει και χιούμορ. Τους λέει, δεν με περίμενα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Μιχάλης Παπαδόπουλος, έλα. Τι να ξεκινήσω, τι να σχολιάσω. Εγώ θα έβαζα ένα τίτλο που θα ήταν ποδοσφαιρικός. Θα έλεγα ότι ο Αλέξης Τσίπρας χθες πήγε και έπαιξε εκτός έδρας με κόντρα διαιτησία και να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση, θα έλεγα ότι εν πάση περιπτώσει έκανε περίπατο. Η έκφραση είναι πολύ πιο. Τέτοια δεν χρησιμοποιώ γιατί δεν είναι αθλητικό η εκπομπή. Τι να πω τώρα, τι να πω. Σε πολλά που είπε ο Νίκος, συμφωνώ μαζί του τεχνικά. Θα πω ότι δεν υπήρξαν δημοσιογράφοι κατά τη γνώμη μου. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έδειξαν από την πρώτη στιγμή εμπάθεια, ιδιαίτερα εσύ, Κοσιόνη. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έδειξαν από την πρώτη στιγμή ότι ήθελαν να μολοποιήσουν τον Τσίπρα. Θα πω ότι ήταν μια συνέντευξη η οποία ήταν εφόλης της κυβερνητικής μνημονιακής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, λες και δεν υπήρξε μνημονιακή κυβερνητική θητεία πριν το 2015, αλλά μόνο από το 2015 και μετά. Μάλιστα, όταν δύο φορές. Όταν δύο φορές επεσήμανε ο Τσίπρας αυτό το πράγμα. Είπανε ναι, τα είχαμε πει και στους άλλους. Αυτό ήταν το σχόλιο. Αυτό ναι. Εντάξει, δηλαδή, το σχόλιο του Παπαχελάδη. Τα είχαμε πει και στους άλλους. Εγώ δεν θυμάμαι πότε το είχαμε πει και στους άλλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θα πω ότι ήταν. Ναι, ναι, ναι.
Εγώ, επειδή το πες και εσύ, το είπα και εγώ, και ακόμα δεν έχω εξηγήσει γιατί ήταν τόσο εμπαθής η Σία Κοσιόνη. Και θα προσθέσω και σαν πληροφορία ότι η Σία Κοσιόνη έχει κάνει συνέντευξη και του Μητσοτάκη. Ναι. Τον ρωτούσε αν θα αλλάξει την διακόσμηση στο Μαξίμου. Περίμενε, θα σου πω. Του φέρθηκε επίσης δύσκολα και άγρια και ο Μητσοτάκης δεν ξαναπήγε στη Σία Κοσιόνη. Τον ρώτησε πάντως αν θα αλλάξει τη διακόσμηση του Μαξίμου. Αυτό το ρώτησε άλλο. Είναι κλασική ερώτηση. Το ρώτησαν οι συνάδελφοι στο μεσημεριανό. Ο Τσούλας και ο Κούτρας. Ο Τσούλας Κοσιόνη ήταν πρώτη, αν θα αλλάξει και σας το λέει κάποιος που κάνει γιατί να ειδικές συνεντεύξεις. Εμένα δεν μου πήγαινε άλλες συνεντεύξεις, το ξέρετε. Είμαστε στο πιο γλυκό, εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, άμα θέλεις να κάνεις σκληρές ερωτήσεις, τις κάνεις. Βέβαια. Πρέπει να κάνουμε σκληρές ερωτήσεις στο Μητσοτάκη. Μπορούμε να ρωτήσουμε. Συνέχεια του ρεπορτάζ είναι ότι θα υπήρχαν και άλλοι δημοσιογράφοι στο πάνελ. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό ήθελα να δώσω το ρεπορτάζ, αλλά είπα να τα αφήσω μετά αυτό. Και εγώ κάποιες πληροφορίες. Δεν θα τι έχει και εσύ. Εγώ θα πούμε και με ονόματα να το πούμε αφού πω το σχολείο. Ο κ. δεν ήθελε. Όχι, δεν είναι ο κ. Πρωθυπουργό. Έχω άλλε πληροφορίε. Ο Τσίμα και ο Παπαδημητρίου, ίσω. Ο Παπαδημητρίου δεν μπορεί να είναι υποψήφιο, έχει φύγει. Δεν το πρωτοσάλτε να τάξει ο Χατζή ο άλλο. Και δεν δέχτηκε το κανάλι. Δεν δέχτηκε το κανάλι. Είπε το κανάλι ότι θα είναι η κυρία Σία Κοσιόνη και θα είναι ο κύριος Παπαχελάς. Από το ΣΥΡΙΖΑ, που μαθαίνω, τους είπαν και μάλιστα έχω καλές πληροφορίες από μέσα ότι το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ τους είπαν ότι μπορούν να είναι και άλλοι δημοσιογράφοι. Και το κανάλι τελικά επέλεξε να είναι ο κύριος Παπαχελάς και να είναι η κυρία Σία Κοσιόνη. Δεν δει καθημερινή και η κυρία Σία Κοσιόνη. Αλλά ας συνεχίσω. Είπα λοιπόν ότι ήταν εφόλης της μνημονιακής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν εφόλης της αντιπολιτευτικής ύλης, κατά τη γνώμη μου, που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία και το κοινάλ στη φάση που αφορούσε τη συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο. Και ήταν, κατά τη γνώμη μου, το είπαμε αυτό, και εφόλης της έντασης της τιμωρητικής απέναντι στον Τσίπρα γιατί επέβαλε εμπάργκο στο Sky. Ξεκινάω λοιπόν να πω τρία πραγματάκια μόνο. Καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να τρως 10 λεπτά από μια συνέντευξη με έναν πρωθυπουργό 4 μέρες πριν από τις εκλογές, ασχολούμενος γιατί μας κάνατε εμπάργκο. Αυτό θα μπορούσε να τελειώσει με μία ερώτηση. Από εκεί και πέρα δεν αφορά έναν συνταξιούχο, δεν αφορά βέβαια. Αφορά τη δικιά μας πιάτσα. Άρα, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το ένα. Επειδή είπαμε. Το είπε σωστά, Νίκο. Επειδή είπαμε ότι πήγε 2 και η ώρα. Δεύτερον. Εξεπλάγινα από πολλά πράγματα δημοσιογραφικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κ. Παπαχελάς, εγώ θα έλεγα ότι ήταν λιγότερο aggressive από τη Σία Κοσιόνη, η οποία προφανώς δεν μπορούσε. Λιγότερο aggressive από τη Σία Κοσιόνη, η οποία δεν μπορούσε από την αρχή να συγκρατήσει μια αρνητική, κατά τη γνώμη μου, διάθεση απέναντι στον Πρωθυπουργό. Και φαίνεται, νομίζω, και από τα πρώτα πλάνα από τη στάση του σώματός της. Αν δούμε τα πρώτα πλάνα. Εμείς που έχουμε κάνει. Και λέγοντας του προσώπου της. Ναι. Πολλές φορές η Κοσιόνη χρησιμοποίησε το επιχείρημα ότι έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται, έτσι. Αυτό δεν το λες. Όταν δεν έχεις να πεις με επιχείρημα κάτι, δεν λες έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται. Όχι, θα πάω στον Παπαχελά. Θα πάω στον κύριο Παπαχελά. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τρία πράγματα. Καταρχάς, ότι δεν ετέθηκαν σε πολλές περιπτώσεις ερωτήσεις. Πεταγόντουσαν λέξεις σε στυλ σφαίρες. Κότερο. Πετσίτης. Δηλαδή, μερικά πράγματα του σύνδεσου έχουμε βάλει στον τοίχο τώρα και σε πυροβολούμε. Δεν υπήρχε καν εκφορά ερώτησης. Εκφορούσε πυροβολισμό, κότερο, μπαμ, πετσίτης, μπαμ. Για να κερδίσουν χρόνο ήταν αυτό. Φαντάζομαι ναι. Αυτό ήταν το ένα. Δεύτερον, ο κ. Παχελάς ακούστηκε να λέει σε κάποια φάση, τώρα που θα πάτε στην αντιπολίτευση, με το 3% πώς θα διαχειριστείτε. Τώρα που θα πάτε στην αντιπολίτευση, ενώ μένουν 4 μέρες πριν τις εκλογές, δεδομένο λοιπόν ότι θα είναι στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, και με το 3%, δηλαδή ότι όχι μόνο θα πάτε στην αντιπολίτευση, θα έχετε και αυτό που έλεγε ο Βενιζέλος στη στρατηγική, θα ξαναγυρίσετε εκεί που ήσασταν. Αυτό δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, δημοσιογραφική ερώτηση. Είναι συμπέρασμα, είναι ευσεβής πόδος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Ό,τι θέλεις εσύ. Δεν είναι κακό αυτό. Τρίτον. Ένα τρίτο σημείο το οποίο θυμάμαι στα γρήγορα. Υπόθεση Νοβάρτης. Θέτει ο Πρωθυπουργός το θέμα της υπόθεσης Νοβάρτης, ακόμα τον κύριο Παπαχελά να λέει ότι δεν υπάρχει κατηγορία για την Νοβάρτης. Και του λέει, μα υπάρχει θέμα για την Νοβάρτης. Λέει, του FBI, τώρα κύριε Τσίπρα. Ναι. Και του λέει ο Τσίπρας προφανώς ότι αν εσείς ξέρετε κάτι άλλο. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, το αν πούμε σε αυτά. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Αλλά δεδομένο όμως, αυτό που είπε είναι ότι αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη εξετάζει αν υπάρχει ή όχι εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην Νοβάρτη. Σκάνδαλο Νοβάρτη υπάρχει και είναι δεδομένο. Και είπε ο Αλέξης εκείνη την ώρα ότι είναι μόνο για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο κλπ. Που είναι με ένα γενικό πρόσωπο. Και ο Παχελάς αμφισβήτησε γενικά, από ό,τι καταλάβαμε τουλάχιστον αυτό κατάλαβε εγώ, ότι μάλλον δεν ξέρουμε αν τελικά υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτη. Γενικά δεν υπάρχει. Γιατί σκάνδαλο Νοβάρτη νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει. Το κατά πόσο εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα είναι ένα θέμα.
Νομίζω, δεν λοιπόν, ήταν όμως, Μιχάλη μου, το πιο σοβαρό θέμα αυτό να συζητήσει. Θα πήγαινα εκεί. Όταν λοιπόν φτάνει ο Πρωθυπουργός να λέει, μα δεν θα πούμε για τα ελληνοτουρκικά, οικονομία, δεν θα πούμε για το μακεδονικό. Α, υπάρχει και το μακεδονικό. Και εκεί εκτελείται και ο εξής φοβερός διάλογος. Όπου λέει ο Τσίπρας ότι για το μακεδονικό και την υπόθεση Καραμαλή, όπου εδώ θα διαφωνήσω Ντέπι, με αυτό που είπες. Έχω την αίσθηση ότι ο Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν κατηγορώ τον Καραμαλή, είπε. Έκανε διαπραγμάτευση όπως είπε. Κατηγορώ την Δημοκρατία για την υποκρισία τη, λέει. Και εμάς τη σημερινή για τον Καραμαλή, λέει, δεν τον κατηγορώ καθόλου. Έκανε, λέει, διαπραγμάτευση όπως κάναμε όλοι με τον τρόπο που θεωρούσε ότι έπρεπε να κάνει. Αυτό είπε. Διαπραγμάτευση. Yeah. Κατηγορώ τη σημερινή ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία, λέει. Η οποία αυτό δεν το είπε ποτέ. Το ξεκαθάρισε. Το ξεκαθάρισε. Το ξεκαθάρισε. Όχι, το ξεκαθάρισε. Το απάντησε. Και ακούγεται ο εξής φοβερός διάλογος. Λέει ο Τσίπρας αυτό για το μακεδονικό. Απαντάει σε 20 όλμα. Αυτά έχουν δημοσιευθεί, κύριε Πρωθυπουργέ, λέει, από το 2005. Και τη απαντάει ο Τσίπρας, και γιατί δεν παίρνει θέση η Νέα Δημοκρατία, αφού τώρα τα βγάλατε. Τελικά έχουν δημοσιευθεί. Γιατί τα βγάζατε εσείς, ναι. Τελικά έχουν δημοσιευθεί από το 2005 ή τώρα τα βγάλαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, απλά. Δεν τα λέγατε τόσα χρόνια, λέει ο Τσίπρας. Πρέπει να τρέξουμε. Λοιπόν, μονολεκτικά σχεδόν όλοι. Απλά εγώ να αναφέρω κάτι. Μπορούν να ρωτάνε σε αυτές τις συνεντεύξεις. Γνώμη σου, Βασίλη. Εγώ τη γνώμη, ναι, η γνώμη μου είναι ότι μπορούν να ρωτάνε ό,τι θέλουν. Ακόμα για τις πιο σκληρές ερωτήσεις. Κάποια στιγμή, μπάταρη η ζυγαριά, θα ήθελα όταν έχεις πρωθυπουργό εκεί να ξεκινάς από τα πιο σοβαρά θέματα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το κότερο. Είναι οι εντυπώσεις. Θα το ρωτήσω το κότερο. Το κότερο ήταν 13 λεπτά. Για τον υγειαλό όμως μπορείς να ρωτήσεις. Και να αναφέρεις και αυτό. Ας το κότερο. Να ρωτήσω ένα τελευταίο. Πολύ πιο πολλά χρόνια θα να πω και κάτι τελευταίο που δεν θα ήθελα να το ακούσω. Στο χώρο, από μένα είναι σίγουρα. Λες ποτέ, και θα ήθελα να ρωτήσω και τον Νίκο και την κυρία Ντέπη, λες ποτέ πήγατε στο κότερο αυτής της κυρίας, η κυρία Παναγοπούλου είναι επώνυμη, και δεν λες ποτέ πήγατε στο κότερο αυτής της κυρίας. Όχι, αν ελέγχθη έτσι, φυσικά δεν ελέγχθη έτσι ακριβώς. Αυτή τη κυρία. Ελέγχθη έτσι. Για την κυρία Παναγοπούλου, αυτή την κυρία, αφήνοντα το καθένα να σκεφτεί ό,τι θέλει. Ποια είναι η κυρία, τι είναι αυτό το κότερο, τι κάνει κανεί στο κότερο αυτή τη κυρία, οτιδήποτε κτλ. Όσοι ξέρουν την Ελένια και τον όσοι ξέρανε και τον Μακαρίτη Παναγόπουλο, δεν μπορεί να πει. Δεν φαντάζομαι ότι κανεί θα τολμούσε να το πει αυτό, αν ο Μακαρίτη Παναγόπουλο ήταν δηλαδή έλεος. Ούτε επειδή τώρα είναι σύμβουλο, θα πούμε Κατερίνα Παναγοπούλου του Τσίπρα, θα πρέπει να σκυλεύουμε την Παναγοπούλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Προ Θεού, έτσι. Για να πρέπει να βγούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε για ένα σωρό κυρίε εδώ. Όπω είμαστε πολλά, είμαστε 32. Είμαστε όλοι δημοσιογράφοι αρκετά χρόνια στο χώρο. Και ξέρουμε είναι και οι άλλες κυρίες, δεν είναι. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Και ένα δεύτερο σημείο. Είναι δυνατόν ο Αλέξο Παχελάς να μην γνωρίζει, για παράδειγμα, ότι η Κατερίνα Κρυβοπούλου δεν ήταν ποτέ υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Το έστειλε μήνυμα, πάντως το θυμίζει. Μα χρειάζεται να στείλει μήνυμα στον Αλέξο Παχελά, να στείλει μήνυμα σε ένα δημοσιογράφο που είναι τώρα στην πιάτσα και πιθανώς. Αυτό δεν το άκουσα. Αυτό είπε ότι πήγαν να κάνουν πράξη καθάρισμα λογαριασμών. Γιατί νομίζω το πέταξε έτσι στον αέρα. Και νομίζω ότι ο Αλέξο Παχελάς ήταν και στο ίδιο κανάλι με την κυρία Κρυβοπούλου. Ναι, ήταν στο Sky πριν, έτσι. Φαντάζομαι όλοι μας ξέρουμε τα βασικά, αν κάποιος από εμάς είναι υποψήφιος σε ένα κόμμα, νομίζω ότι το γνωρίζουμε. Αυτό δεν το άκουσα, μπορεί να το χάσει. Ναι, και το διέψευσε μετά. Απλά εμένα με ενόχλησε για θεσμικούς λόγους, αλλά μπορεί να είναι υπερβολική αντίδρασή μου αυτή. Αυτό που αναφέρω όχι, υπάρχει θέμα θεσμικό. Θεσμικής τάξης. Όχι, όχι. Στο τέλος, για λόγους τάκτ. Αλλά αυτό μην το μετράτε. Εγώ δεν θα το ρώταγα ποτέ. Που ρωτάνε ότι άμα χάσετε θα φύγετε. Εγώ δεν θα το ρώταγα ποτέ σε ένα. Δεν θα το ρώταγα ούτε στο Μητσοτάκη. Δεν θα το ρώταγα ούτε αν είναι ο Καμένος, ο Θεοδωράκης, ένας που έχει 1% για λόγους πολιτικής αυρότητας, αν θέλετε. Ευπρέπειας. Όχι, δεν λέω ότι οι συνάδελφοι δεν ήταν ευπρεπείς προς Θεού. Απλά. Όχι, υπήρχε εμπάθεια. Γι' αυτό εγώ το λέω για να δικαιολογήσω τη δικιά μου όρο εμπάθεια που είπα στην αρχή. Μπορεί να ακουστεί και υπήρχε εμπάθεια και υπήρχε από την αρχή. Και δεν απάντησε βέβαια και ο Τσίπρας. Να μολοπιστεί ο Τσίπρας. Να μολοπιστεί ο Τσίπρας. Να τιμωρηθεί. Τι είπε εκεί, να το πούμε γι' αυτό. Είπε ότι στη μάχη, όταν πάμε στη μάχη, πάμε να νικήσουμε. Δεν έχω σκεφτεί καν πώς θα συμπεριφερθώ σαν αντιπολίτευση. Είπε πάω στη μάχη για να κερδίσω. Εγώ δεν θεωρώ ότι καλά του κάναν την ερώτηση και ήθισε να την κάνει. Απλά ίσω μεγαλύτερη αφρότητα. Και να μην είναι η τελευταία ερώτηση. Αυτό ίσως. Η τελευταία ερώτηση ήταν αν νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη. Ήταν η πρώτη τελευταία. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία. Το συγγνώμη του Τσίπρα που δεν την άρπαξε να πει κάτι σε αυτό. Ο Αλέξης ρώτησε αυτή την τελευταία. Βεβαίως, θα μόλις αυτό που λέει, έχει δίκιο. Και νομίζω ότι του έδωσε την ευκαιρία ο Παχελάς εκεί να πει κάτι ο Τσίπρας. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε και πολιτικά και θα γινόταν και να το αρπάξει και να πει κάτι σε αυτό. Δεν λέω ότι
Έχει εισφάλει, δεν έχει εισφάλει. Θα μπορούσε να πει κάτι. Και επίσης και εμένα, να πούμε και ένα τελευταίο κάτι. Γνώμη και εμένα, πολλές φορές αποσιωπήθηκε αυτό που είπε πολλές φορές ο Τσίπρας, ότι υπήρξαν και άλλες εκλογές. Μετά τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν εκλογές και το Σεπτέμβριο του 2015 σε ό,τι έχει να κάνει με το μνημόνιο και τη διαχείριση του μνημονίου και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό... μάλιστα. Εντάξει, πρέπει να τρέξουμε με το πρώτο κομμάτι, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ. Μας πιέζει ο χρόνος σήμερα και αύριο, θα μας πιέζει. Προβλέψεις. Γιατί θα χαιρετήσουμε σε λίγο και τον κύριο Νικητέα και την Τέπιο. Πες μου πώς θα βλέπεις την Κυριακή. Αύριο δεν θα είστε εδώ, γιατί έχουμε πάλι υποψήφιους εμείς. Αλλάζουμε λίγο τη ροή. Τέπι, πώς βλέπεις την Κυριακή? Νομίζω πως θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Νομίζω ότι η διαφορά θα κυμανθεί γύρω στο 12 με 13%. Μάλιστα, το κρατάμε. 25-40. 25-40, ναι. Μιχάλη. Δεν θα πω νούμερα. Νομίζω όμως ότι θα είναι εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που είδαμε σε ευρωεκλογές. Δεν θα πω νούμερα. Ούτε ποιος θα έχει αυτοδυναμία. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι το φαβορί. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα θα είναι διαφορετική. Σύμφωνα με ό,τι έχετε πει. Θα μοιάζει λίγο, κατά τη γνώμη μου, με ένα άλλο εκλογικό σώμα. Απλά πιστεύω ότι θα υπάρχει σε κάθε εκλογική διαδικασία υπάρχει μία έκπληξη. Πάντα υπάρχει μία. Όχι στον πρώτο ίσως. Αυτό λέω, το λέω με άλλο. Πάντα υπάρχει μία έκπληξη. Λέω, μπορεί να μπει, μπορεί να μην μπει Χρυσή Αυγή, Βασίλη. Θα δούμε. Μπορεί να μην μπει Χρυσή Αυγή. Γιατί υπάρχουν δημοσκοπήσεις που σημαίνει ότι είναι στο όριο. Μπορεί να δούμε, μπορεί αλλιώς να περιμένουμε τις δυνάμεις των δύο κομμάτων να είναι λίγο περισσότερο, λίγο μικρότερο. Γιατί είναι και τα μηνύματα στο εσωτερικό των κομμάτων. Επίσης, ένα δεύτερο το οποίο δεν ακούγεται τόσο πολύ και σωστά, παρότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν αλλαγές στα εκλογικά τμήματα, θα πρέπει ο κόσμος να προσέξει. Δεν θα πιθανότατα να μην ψηφίσετε στα ίδια τμήματα. Μην ταλαιπωρηθείτε, μπείτε στο διαδίκτυο. Υπάρχει του ΥΠΕΣ. Υπάρχει του ΥΠΕΣ στο σελίδα. Υπάρχει του ΥΠΕΣ του ιστοσελίδα. Ωραία. Μην ταλαιπωρηθείτε. ΥΠΕΣ.gr. Λοιπόν, και θα πρέπει, έχει ακουστεί λίγο, να δούμε και ποια πρόσωπα θα βγουν. Θα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και από τα πρόσωπα που θα βγουν με το Σταυρό σε όλα τα κόμματα. Εσύ μα είπε τι προβλέψει τώρα, γιατί δεν θυμάμαι. Δεν είπα. Συμφωνώ με ό,τι έχετε πει όλοι. Εντάξει, είδε τι ώρα με το πάμε. Λοιπόν, πάμε. Θα πάμε λοιπόν. Σα χαιρετούμε. Θα χαιρετήσουμε και τον κύριο Νικητέα και την Ντέπη. Θα δείξουμε το βίντεο από το. Α, μπράβο, είχαμε. Πολύ ωραίο βίντεο. Για δείξτε το θάνατο Πλεύρη. Ναι, πολύ ωραίο. Πήγε ο Πλεύρης. Πήγε στα Εξάρια. Δεν ξέρεις και εσύ, μωρέ, ότι ήταν τα ξημερώματα. Κάτσε να δούμε. Έλα, το έχουμε, Βαγγέλη, για δείξτε το. Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Στις 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους. Τελειώνει η ανομία, τελειώνουν τα άβατα. Με τη Νέα Δημοκρατία η πλατεία θα ξανά είναι μια κανονική πλατεία. Πρέπει να γίνει μπουχός μετά, όμως, πρέπει να τον βγάλω σαν ελικόπτερο. Βάλτο λίγο, βάλτο λίγο. Το είδα λίγο φοβισμένο που κοίταζε λίγο. Έλα, αστιεύεσαι, Ιδέα σου. Βέβαια, εντάξει. Τι ώρα, πού να ξέρω, Βαγγέλη, τι ώρα πήγε. Πάντως δεν βλέπω κόσμο εκεί. Τυχαίο. Εσύ θα πήγαινες άμα ήσουν άλλη ώρα. Το απόγευμα μπορείς να πας δηλαδή, για πες. Να κάνω μια διαφήμιση στο site. Να κάνω μια διαφήμιση στο site. Να διαβάσουν, όποιος ενδιαφέρεται για αυτό το βίντεο, να διαβάσει ένα κομμάτι που έχει γράψει η Γιώτα Δημητρακοπούλου στα Opinions για αυτό το κομμάτι. Έχει ένα βιωματικό μέσα. Η Γιώτα Δημητρακοπούλου στα Opinions είναι το top, το top. Ενημέρωση 24. Αν μπουν στο Ενημέρωση 24 να το διαβάσουν. Λοιπόν, έχει σημασία και το σημείο που έχει καθίσει, έτσι. Είναι σε ένα σημείο όπου έχει 4 εξόδους. Σε κόμμα, σε κόμμα. Έλα, είναι το χιουμοριστικό της ημέρας. Σταματήστε, φύγετε, άντε να περάσετε καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε Δευτέρα. Κρατάμε τον Μιχάλη και επανερχόμαστε σε λίγη ώρα με τη Ραλία Χριστίδου. Υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά είναι όλα, δεν τα έχεις κάνει λάθος. Όχι. Β' Αθήνας Νότιος Τομέας. Σε λίγη ώρα. Επανήλθαμε με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο και έχουμε κοντά μας ένα από τα πρόσωπα του πολιτισμού, τη Ραλία Χριστίδου. Καλησπέρα και σε εσάς. Τώρα, βέβαια, ναι, μπράβο, θα μιλήσει λίγο ο Μιχάλης για να κάνουμε μία παρέμβαση, γιατί όλα γίνονται σχεδόν ζωντανά εδώ, στο μικρόφωνο της κυρίας Χριστίδου. Αυτή η νέα, η Ούρσουλα φον Λάγεν, Μιχάλη Παπαδόπουλε, Λάγεν,
Ένα στίγμα, πώς την είδες, στην παρουσία. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή η οποία θα φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στον απομονωτισμό των κρατών. Ναι. Δηλαδή η γυναίκα αυτή, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι είναι η γυναίκα η οποία πηγαίνει σε συνθέσεις. Ο Γιούγκερ σε αυτό ήταν καλός. Επίσης, η αίσθησή μου σκληρή. Είναι σκληρή. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τώρα, γιατί φτιάξαμε και το μικρόφωνο, την κυρία Ραλία Χριστίδου από τον χώρο του πολιτισμού, υποψήφια βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθήνα στο νότιο τομέα, χρόνια στο χώρο της αριστεράς κλπ. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή. Παρουσιάσεις νέων ανθρώπων και ανθρώπων που είναι τα πρώτα βήματα. Εσείς, όχι, έχετε κατέβει και άλλες φορές, αλλά... Να σας πω την αλήθεια, πιο πολύ αισθάνομαι άνθρωπος της εργασίας παρά άνθρωπος του πολιτισμού. Μάλιστα. Εργάζομαι από πολύ μικρή ηλικία, εργάζομαι από 18 ετών και στον ιδιωτικό τομέα και ως δασκάλα καθηγήτρια μουσικής. Στον ΣΥΡΙΖΑ... Στον ΣΥΡΙΖΑ... Α, όχι μόνο του πολιτισμού και της παιδείας και της εκπαίδευσης. Πιο πολύ αισθάνομαι της εργασίας και σας το λέω πολύ έντιμα αυτό. Βιοπορίζομαι και έχω διαλέξει να δραστηριοποιηθώ στο τομέα τον καλλιτεχνικό, γιατί ξέρετε κάποια πράγματα τα φέρνει η ζωή. Δεν τα επιλέγεις και ακριβώς σε αυτό το σημείο κάπου έρχεται και η πολιτική. Μάλιστα. Και εδώ κόλλησε. Πριν όμως ολοκλήρωση, ναι, γιατί χίλια συγγνώμη, γιατί εγώ σε διέκοψα πριν, είχαμε το πρόβλημα με το μικρόφωνο για την Φορλάγεν. Τους Έλληνες νομίζω ότι δεν είναι ευχάριστα νέα. Θυμάμαστε ότι η κυρία Ντελάινεν την περίοδο του 2015-2014 έλεγε οι Έλληνες να πουλήσουν το χρυσό τους για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Ήταν πολύ σκληρή. Ήταν πολύ σκληρή απέναντι στην Ελλάδα. Έβλεπε μια χώρα με περιουσιακά asset και όχι ένα λαό. Και νομίζω ότι να αυτό... δούμε και τη φωτογραφία της κυρίας Λάγεν, που παίρνει τη θέση του κυρίου Γιουνγκέρ. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι γιατρός γυναικολόγος και να μου κάνει εντύπωση, βέβαια, καλό είναι να κάνεις παιδιά, αλλά 7 παιδιά. Ναι. Πολλά παιδιά. Δηλαδή η ζωή να έχουν όλα και η ίδια και η οικογένειά της. Αλλά είναι μια αντίληψη. Να τη, ότι βλέπουμε η σιδηρά κυρία της Γερμανίας, υπουργός άμυνας της Γερμανίας, φανατική με την υπασία. Αυτός είναι ο άντρας της, επίσης γιατρός. Όχι, ήταν ηθοποιός. Ήταν ηθοποιός. Ναι, και εγώ είπα γιατί. Ήταν ηθοποιός. Εντάξει. Έτσι, όπως δείχνει φωτογραφίες. Εδώ είναι η κυρία που την έστειλε. Με την οποία πάντως δεν είχαν πάντα καλές σχέσεις. Δεν είχαν πάντα καλές σχέσεις. Και τώρα φαίνεται και η διπλωματία της Μέρκελ. Ότι την έβγαλε από τα πόδια της. Γιατί θέλει να ελέγχει και τις εξελίξει μετά. Γιατί αυτή ήταν το ισχυρό πρόσωπο που θα πήγαινε στη θέση της Μέρκελ. Λοιπόν, αυτός είναι ο Τζάκμαν. Έτσι, μπράβο. Ο Χιου Τζάκμαν. Δείξε και το σύζυγο της κυρίας Φορλάγεν, με τον οποίο έχει κάνει 7 παιδιά, ζωή να έχουν. Αυτός είναι. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε. Κυρία Χριστίδου, μας λέγατε λοιπόν ότι... Εγώ θα τη ρωτούσα κατευθείαν ναι, τίποτε. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Μια ερώτηση, έτσι όπως βλέπουμε να εξελίσσονται τα πράγματα πλέον 3 μέρες πριν τις εκλογές. Πόσος πολιτισμός βλέπετε να υπάρχει σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση? Κοιτάξτε. Και θα το πω αυτό γιατί είχαμε μια κουβέντα προηγουμένως για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Sky και το κλίμα που αντιμετώπισε. Συνηθίζω να το λέω και θα το ξαναπώ γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω σαν όπλο στη φαρέτρα μου 15 χρόνια που δραστηριοποιούμε στον καλλιτεχνικό χώρο. Λισχέν Φαμπγέ έλεγε ότι ο πολιτισμός είναι η τέχνη της διακριτικότητας, της ειλικρίνειας και της ευγένειας. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει πολιτισμός στην πολιτική ζωή, ποτέ όμως δεν είναι αργά. Όταν ανανεώνεται το πολιτικό προσωπικό και πολιτικό προσωπικό, πολιτικό σύστημα δεν εννοώ μόνο τους ανθρώπους που εκλέγονται, εννοώ και τους ανθρώπους που καλούνται να μας τιμήσουν με την ψήφο τους, εννοούμε δηλαδή το εκλογικό σώμα. Σε αυτό το σημείο, δηλαδή τώρα έτσι πώς το συζητάμε, νομίζω ότι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι να πούμε σε όλους τους ανθρώπους ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές, ότι πρέπει να έρθουν να ψηφίσουν, να σχάσουν τον μπάνιο της 7ης Ιουλίου. Οι εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξο Τσίπρας θεωρώ ότι είναι η μόνη δύναμη αυτή τη στιγμή στον προοδευτικό χώρο που μπορεί να μας δώσει την όθηση για μια καινούργια Ελλάδα, να μας δώσει την όθηση για να πάμε ένα βήμα μπροστά ουσιαστικό, εν αντιθέσει με την αξιωματική αντιπολίτευση που εξυπηρετεί πάντοτε αυτά τα συμφέροντα, ξέρετε, αυτά που λέμε και τα ξαναλέμε της παρασιτικής οικονομίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ σήμερα έχω συγκλονιστεί με τις δηλώσεις αυτές του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας, του συναδέλφου σας,
του... Στο Real του Μπάπη του Παπαδημητρίου. Ναι, του Παπαδημητρίου, που λέει ότι πολύ απλά οι κόποι, οι θυσίες του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια τα οποία έχουμε καταφέρει ο Αλέξο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να τα βάλουν σε ένα απόθεμα 34 δισευρώ, ότι αυτό το βρίσκει πάρα πολύ κουτό και να υπάρχει, νέα το γραμμή. Απόθεμα, ότι θα χρησιμοποιηθούν για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και ότι θα υπάρξει πιστολιπτική γραμμή στήριξης. Είπε, για να είμαστε εντάξει με τους τύπους, ότι η κυρία Ζαχαράκη δηλαδή... είναι προσωπικές απόψεις του κυρίου Παπαδημητρίου. Δηλαδή νέο... Και του κυρίου Στουρνάρα. Σε επαναλαμβάνει σταθερά ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος ακούγεται ότι μπορεί να είναι και... Ξέρετε κάτι όμως, κύριε Ταλαμάκα, να σας πω τι γίνεται. Αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, και νομίζω ότι είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχει δεχθεί ο κύριος Μητσοτάκης να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση, δημόσια αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Πράγμα το οποίο δεν το θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά. Δηλαδή, πριν από τόσο κρίσιμες εκλογές, να μην υπάρχουν οι πολιτικοί αρχηγοί να αντιπαρατεθούν δημόσια με τα προγράμματά τους, με τις προγραμματικές τους θέσεις, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν. Δεν ξέρω, κάνω λάθος. Όχι. Ωραία. Εντάξει, αλλά και ο τρόπος που γινόταν η τηλεμαχία δεν ήταν για το καλύτερος τρόπος, έτσι με το μικρό, με το κουδούνι κλπ. Ναι. Δηλαδή, θα θέλαμε μια ανοιχτή κουβέντα και εσείς νομίζω. Ήταν η προτάση πάντως του ΣΥΡΙΖΑ αυτό νομίζω, ναι. Ότι αυτή τη φορά, αν θα γινόταν την Πέμπτη, να γινόταν χωρίς όλα αυτά τα περιοριστικά τα οποία ήταν στου Αμερικάνικου. Τώρα λοιπόν δεν έχουμε καθόλου debate και νομίζω ότι ο βασικότερος λόγος για μένα είναι πολύ απλά, γιατί απ' τη μία βγαίνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μιλούν για συγκεκριμένα πράγματα, την επόμενη μέρα βγαίνει ο επικείμενος πρωθυπουργός, γιατί είναι έτοιμος για την πρωθυπουργία, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και λέει ότι όχι, δεν θα γίνουν αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση φοβερή. Και η κυρία Ζαχαράκη σήμερα, όπως είπατε με τον κύριο Παπαδημητρίου, που μετά το ανέρισε η κυρία Ζαχαράκη, είπε ότι αυτό δεν αποτελεί θέση της. Δηλαδή, ξέρετε, εγώ έτσι. Τώρα, πόσο προσωπική μπορεί να είναι μια άποψη τρεις μέρες πριν τις εκλογές από υποψήφιο κόμματος. Αυτές οι αντιφάσεις, τουλάχιστον για μένα, θεωρώ ότι κρύβουν την αλήθεια. Για να μην πω για ψέμα, γιατί δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξο Τσίπρας, έχει κατηγορηθεί και έχει ακουστεί για αυτόν τα τέσσερα τελευταία χρόνια η λέξη ψεύτης πιο πολύ από κάθε άλλο Πρωθυπουργό. Και δεν θέλω να το χρησιμοποιώ για τους άλλους αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Είναι η κομβική προσωπικότητα, πιστεύετε εσείς, ο Τσίπρας, σε όλον αυτό τον ευρύτερο χώρο, τον οποίο εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το συζητώ. Το θεωρώ. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος της Κυριακής. Βεβαίως. Αν και πιστεύω ότι θα συμβεί ανατροπή. Είμαι κάθε μέρα στον δρόμο. Μιλάω για τον Τσίπρα πολύ απλά γιατί ουσιαστικά. Κοινωνικοποιήθηκα πολιτικά όταν ανέλαβε την προεδρία του κόμματος. Εγώ δεν προέρχομαι από κάποια κομματική νεολαία. Είμαι άνθρωπος που, όπως σας είπα και στην αρχή, εργάζομαι από πολύ μικρή ηλικία. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι όταν δραστηριοποιείσαι επαγγελματικά σε έναν χώρο που έχει να κάνει με τη δημόσια σφαίρα και εκτίθεσαι στον κόσμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πολύ μεγάλο το κόστος να εκφράσεις ανοιχτά. Εσείς που εργάζεστε, όπως λέτε, σε όλη σας τη ζωή, έχετε ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα, μάλλον σε 2-3 παιδιά από ό,τι καταλάβαμε, όλα σε σχέση με τον πολιτισμό ή με την εκπαίδευση. Και καθηγήτρια μουσικής και καθηγήτρια, και γι' αυτό τα καλύτερα. Όχι, σε σούπερ μάρκετ. Θεωρείτε ότι αυτό το οποίο προσάπτουν στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το οποίο πολλοί εκτιμούν ότι είναι σαν τους λόγους της μεγάλης εκλογικής ήττας στις ευρωεκλογές που ζήσαμε, το οποίο ήταν ότι δεν ασχολήθηκε με τη μεσαία τάξη, είναι αλήθεια? Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω το εξής έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, ως άνθρωπος της μεσαίας τάξης, το αντιληφθήκατε αυτό, το αντιλαμβάνεστε να συνέβη κάτι τέτοιο? Σημασία έχει ένας άνθρωπος πώς θέλει να αυτοπροσδιορίζεται. Αν κάποιος άνθρωπος θεωρεί αυτόν μεσαία τάξη, μιλάω με πάρα πολύ κόσμο που μου στέλνει μηνύματα και στη σελίδα μου στο Facebook και διαζώσεις όταν μιλάμε τετ-α-τετ, και μου λένε πολύ απλά ότι πείτε στον κόσμο ότι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω μία μικρή μπουτίκ. Και ξέρω μια μπουτίκ ρούχων. Και ξέρω πολύ καλά ότι οι εισφορές μου επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκαν κατά το ίμιση. Δηλαδή πλήρωνα, ας πούμε, ΤΕΒΕ 460-470 ευρώ και τώρα πληρώνω 200 ευρώ το δίμηνο. Δηλαδή πείτε τα στον κόσμο αυτά. Δηλαδή να βάλουμε σε μια κλίμακα ποια είναι η μεσαία τάξη. Δηλαδή επίδομα στέγασης, επίδομα αλληλεγγύης. Κάποια από αυτά δεν αναφέρονται στη μεσαία τάξη. Οι μειώσεις που γίνανε, ας πούμε, τώρα, θα μου πείτε, γίνανε στο τέλος της τετραετίας. Σαφώς. Αλλά το ξέραμε από την αρχή, από το Σεπτέμβριο του 2015, όταν γίνανε οι εκλογές, εκείνες που πολύ έντεχνα η αντιπολίτευση, μίζωνα και λάσωνα, αποφεύγει να τις αναφέρει και να τις βάζει στη δημόσια συζήτηση. Έχουν μείνει δηλαδή στις εκλογές του Γενάρη. Εκείνες οι εκλογές, λοιπόν, οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μπροστά του να διαχειριστεί μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Γιατί ξέρετε, ασφάλεια και βία
όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ασφάλεια και για βία, βία είναι για να μην έχεις να πληρώσεις τον νίκη σου στο τέλος του μήνα. Βία είναι να μην έχεις χρήματα να πας και στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις. Δηλαδή και αυτά βία είναι, έτσι. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, για να μην πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Είχε άδεια ταμεία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι υποχρεώσεις της χώρας μέχρι το 2019 ήταν 80 δις ευρώ, 50 δις για το κοχοριολίσια και 30 δις για τόκους. Αυτό λοιπόν ήταν το τρίτο αχρία στο μνημόνιο, ας πούμε. Δεν απλά ξέρω τι κατά πιστεύετε, πόσο... σε αυτό που ρώτησε και ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, κυρία Χριστίδου, τι πιστεύετε ότι ενόχλησε λίγο τον κόσμο και είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα. Εσείς δηλαδή, πού δίνετε αυτή την έμφαση για το αρνητικό αποτέλεσμα? Άρα ήταν κάποιο θέμα συμπεριφοράς, ήτανε... κάτι άλλο? Όχι, πώς θα σας πω. Θα σας πω. Αλαζονικές συμπεριφορές, πώς είναι κάτι καθόλου, άλλο. Καθόλου, πώς είναι μια σωστρέφεια, να τώρα διαβάζω, τώρα δεν θέλω θεωρώ, να σας βάλω. Θεωρώ και... καθαρά ότι πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσε και τόση σημασία στον τομέα της επικοινωνίας. Δηλαδή, έπρεπε να ασχολείται πιο πολύ με αυτό, το οποίο ενδεχομένως θεώρησε ότι δεν έχει και τόση σημασία γιατί μιλούν οι πράξεις και μιλούν τα έργα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς η επικοινωνία μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι και πρέπει, κομβικό. Είναι κομβικό σημείο. Ξέρετε, είστε και άνθρωπος που... Είναι κομβικό σημείο, είναι ένας τομέας που θέλει ειδική μεταχείριση και ειδική διαχείριση. Είναι σαν το δέντρο που πρέπει να το ποτίσει συνέχεια. Υπήρξαν λάθος επιλογές εκεί πέρα? Θεωρώ πως ναι. Η εσωστρέφεια στο εσωτερικό, γιατί το έχει αριστερά αυτό. Δηλαδή, όταν είναι μια ομάδα ανθρώπων, καμιά φορά. Τρώγεται λίγο με τα σκότια της. Τρώγεται λίγο με τα σκότια της. Τρώγονται μεταξύ τους, να το πω λαϊκά. Τώρα διαβάζω τώρα. Δεν θέλω να σας βάλω στη δίνη τέσσερις μέρες, διότι εμείς είμαστε λίγο και της αυρότητας εδώ να κάνετε τέτοια σχόλια. Αλλά το λέω για να το ακούσει, το ακούτε κι εσείς, κυρία Χριστίδου, να το ακούσει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Και να συγκατευτώ να μην κάνω σχόλιο. Είπε ο κύριος Τσακαλώτος, έκανε δήλωση ότι την επόμενη μέρα λέει, ανεξαρτήτως αποτελέσματος ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήθελε να είναι ένα κόμμα κλειστό και δεν θα το ήθελε να είναι ένα κόμμα σούπα. Ανεξαρτήτως από μην το σχολιάσετε εσείς τους. Δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε μετά. Αλλά θα πρέπει και ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα, ο ευφλήτης ο Τσακαλώτος, να σκεφτεί αν η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης πώς έγινε και αν έχει και αυτός μεγάλο μερίδιο ευθύνης εκεί για την ώρα. Λοιπόν, εγώ το... να κάνω ένα σχόλιο. εσύ. Too little, too late. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, γιατί τρεις μέρες πριν τις εκλογές μπορούν να σε ρωτήσουν τα πάντα και να είσαι λίγο προσεκτικός στο πώς θα λες. Προσωπικά δεν θέλω να μιλάω ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα για μένα, έτσι όπως το πιστεύω, είναι νίκη, έστω και με μία ψήφο. Να ρωτήσω κάτι πάνω και σε αυτό. Σας το λέω πολύ έντιμα αυτή τη στιγμή. Είπατε προηγουμένως ότι είστε στον δρόμο, είστε σε επαφή με τους ανθρώπους και το φαντάζομαι ότι έτσι συμβαίνει, γιατί κάνετε και το προσωπικό σας προεκλογικό αγώνα στο νότιο τομέα του Β' Παπουτσάκια αθλητικά όλη μέρα και τρέχουμε. Ναι, αυτό ακριβώς, όπως και όλοι οι συνάδελφοί σας. Έχετε πραγματικά στοιχεία ότι κάτι αλλάζει στο εκλογικό σώμα από τις ευρωεκλογές, γιατί η διαφορά ήταν μεγάλη? Μα το βλέπω, και σας το λέω πολύ έντιμα αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους που. Βλέπω ανθρώπους, θα μιλήσω για μένα. Βλέπω ανθρώπους που μου λένε ότι δεν ψήφισα στις ευρωεκλογές γιατί ήταν χαλαρή ψήφος, γιατί ήταν για τις ευρωεκλογές. Γιατί είμαι τεροδημότης και δεν είχα τα χρήματα να έρθω να ψηφίσω. Ήταν για την ευρίασα και δεν πήγα. Κάποιοι θα το είπαν γιατί... αυτό. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι άνθρωποι που ψήφισαν μικρότερα κόμματα γιατί θέλησαν πολύ απλά να δηλώσουν μία δυσαρέσκεια, μία δυσφορία σε ένα κόμμα που κυβερνά 4 χρόνια. Είναι δηλαδή αυτονόητο το ότι υπάρχει μία φθορά στο ΣΥΡΙΖΑ εφόσον κυβερνά 4 χρόνια. Τώρα όμως αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κρισιμότητα. Έχουμε να κάνουμε ως αντίπαλο με μία πάρα πολύ σκληρά δεξιά που δεν έχει ούτε μία σχέση με την κεντροδεξιά που δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αυτή τη μετριοπαθή δεξιά. Έχουμε να κάνουμε με διάλυση κοινωνικού κράτους, έχουμε να κάνουμε με μείωση συντάξεων, έχουμε να κάνουμε με αυτή την επαναφορά του αστυνομοκρατούμενου κράτους, γιατί μας έχουν πει πολύ καθαρά ότι το 1:5, δηλαδή στο δημόσιο τομέα, ένας φεύγει, πέντε φεύγουν, ένας προσλαμβάνεται. Να σας φέρω λίγο σε δύσκολη θέση. Είπατε προηγουμένως, και πιθανώς να συμφωνούμε, αλλά εμείς μάλλον από άλλη πλευρά, και εγώ και ο Βασίλης, είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
είχε έλλειμμα στον επικοινωνιακό τομέα. Mm-hmm. Εδώ είδαμε τις τελευταίες μέρες την αποκαλύψη, νομίζω, της εφημερίδας Documento. Αυτή πρώτη το έφερε στην επιφάνεια. Νομίζω μετά είδαμε και στην εφημερίδα των συντακτών να βγαίνουν οι επιστολές, τις οποίες είχε στείλει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Κώστας Καραμαλής, το 2005 στον πρόεδρο Μπους και σε άλλους 6 ηγέτες, 5 νομίζω Ευρωπαίους ηγέτες κορυφαίους, όπου διαπραγματευόταν ανοιχτά θέμα διπλής ονομασίας με τον όρο Μακεδονία, Μακεδονία και το Μακεδονία Σκόπια, χωρίς αλλαγές στο Σύνταγμα. Πράγματα τα οποία ήταν πολύ πιο χαμηλά ο πήγης από εκεί που τον έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον πέρδιαξε με επιτυχία αυτή η κυβέρνηση τότε. Κατηγορήθηκε από ορισμένους συναδέλφους σε συνεντεύξεις σε κανάλια ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ενώ υπήρχαν αυτά, ήταν γνωστά, ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν στο Διπλωματικό Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε πολλές πηγές. Mm-hmm. Γιατί τόσο καιρό και ιδιαίτερα την κρίσιμη περίοδο από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα δεν τα έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση στην επιφάνεια και τα έβγαλε τώρα που ίσως να είναι και πλέον και αργά για να μπορέσουμε σε ένα. Για να μπορέσει ένα τμήμα του πληθυσμού να καταλάβει ότι αυτά τα παιχνίδια δεν ήταν έτσι ακριβώς όπως παρουσιάστηκαν, αλλά ήταν διαφορετικά. Υπήρχε μια μάλιστα κατηγορία στήριζα τη Νέα Δημοκρατία για υποκρισία. Και μάλιστα εδώ να το τονίσουμε ότι και χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι εγώ δεν κατηγορώ τον Κώστα τον Καραμαλή για τις διαπραγματεύσεις αυτές, γιατί όταν είσαι Πρωθυπουργός, διαπραγματεύεσαι με κάποιο τρόπο. Κατηγορώ τη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή για την υποκρισία τη. Για την υποκρισία και το ότι το χρησιμοποίησε αυτή την υποκρισία καθαρά για μικροπολιτική και καθαρά για να αποσπάσει ψήφους. Καθαρά. Απλά εγώ για να σας απαντήσω σε αυτό που λέτε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο το σκεφτόμαστε πολύ συχνά και δεν τίθεται στο δημόσιο βίο, στη δημόσια συζήτηση, και αυτό έχει να κάνει με την αισθητική. Η αισθητική, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τα κόμματα της, από το κόμμα κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαφέρει πάρα πολύ από την αισθητική του τρόπου που επιθυμεί να πολιτεύεται, να πολιτεύονται τέλος πάντων οι εκπρόσωποι της αριστεράς. Και πολλές φορές αυτή τη διαφορά στην αισθητική δεν μπορείς να την ανταγωνιστείς, ξέρετε. Και δεν μπορείς να... Και το λέω πολύ απλά αυτό. Το λέω τώρα πολύ... καλά το λέτε, αλλά υπάρχουν κάποια συμπεριφορές από εδώ προσώπων και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν πολύ συζήτηση. Θα σας πω, αντιλαμβάνομαι τι λέτε, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τι λέτε, αλλά να σας πω γιατί το λέτε αυτό. Γιατί πολύ απλά αυτό ακριβώς που προσπαθώ να πω κομψά έχει να κάνει με το ότι αυτή η διαφορά στην αισθητική αντιλαμβάνεται από τους αντιπάλους ως αδυναμία. Και αντιλαμβάνεται ως αδυναμία και αξιοποιείται, χρησιμοποιείται ως αδυναμία. Συνεπώς, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, καλό είναι να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Σε όλα, γιατί δηλαδή... είπατε, κυρία Χριστίδου, πριν και το είπατε πάρα πολύ σωστά, ότι πρέπει να προσέχαμε περισσότερο την επικοινωνία. Θα το πάρω εγώ αυτό και θα σας πω. Ωραία. Και αυτά τα πρόσωπα πρέπει να προσέχουν. Βεβαίως. Να βγαίνει εικόνα, γιατί βλέπετε τα συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα, μάλλον. Και τα συμπεράσματα. Ναι, γιατί πολλές φορές το έργο του καθενός, που προφανώς αναφέρεστε στον κύριο Πολάκη, προφανώς. Ο οποίος έχει κάνει ένα σπουδαίο, ένα τεράστιο έργο. Θα μπορούσα να έχω τρεις σελίδες σημειώσεις για να σας πω πράγματα που έχουν γίνει για τη δημόσια υγεία. Ενδεχομένως τα ξέρετε και τα έχετε αναφέρει. Πολλές φορές έχει χάσει το δίκιο του από τον τρόπο που επιλέγει να μιλήσει, που δεν συνάδει και τόσο με τον τρόπο έτσι της αστικής επικοινωνίας. Και μόνο αυτό. Είναι και αντιαισθητικό να μηδενίζουμε εμείς οι συνάδελφοι, ενώ οι δημοσιογράφοι, το υπαρκτό έργο, το μετρήσιμο, κάτω από κάποιες. Όχι, εγώ δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή, ούτε όνομα. Είπα, γιατί πραγματικά το έργο στο. Και μάλιστα και ο Πρωθυπουργός το υπερασπίστηκε πάρα πολύ έντονα το έργο του. Και του Παύλου του Πολάκη και του Ανδρέα του Σαββατοκύριακου. Και το έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις μου, για να μην αφήσω κάτι στον αέρα. Ότι για μένα τη μεγαλύτερη σημασία έχει να κοιτάμε την ουσία των πραγμάτων και όχι το περιτύλιγμα, γιατί και αυτό ακόμα το βρίσκω υποκριτικό. Συγκεντρώσατε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων στις ευρωεκλογές. Ναι. Αρκετά σημαντική παρακαταθήκη, και τώρα είστε υποψήφια στις εθνικές εκλογές σε τρεις μέρες. Θα το επαναλάβω εγώ. Στον νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Β' Αθήνας, νότια τομέα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μένω στην Ηλιούπολη γι' αυτό. Στην Ηλιούπολη, και είστε και Ηλιούπολίτσα. Η καρδιά σας τι λέει περισσότερο, Ευρωκοινοβούλιο ή Εθνικό Κοινοβούλιο, και γιατί? Θα σας πω. Αν είχατε να επιλέξετε δηλαδή. Εντάξει, σίγουρα θέλεις να είσαι στο σπίτι σου, σίγουρα. Ναι. Θέλεις να δώσεις τη μάχη σου και τον αγώνα σου για ανθρώπους που τους γνωρίζεις και έχεις μια καλύτερη σχέση και θέλεις να είσαι και πιο κοντά στα προβλήματα. Η Ευρωβουλή έχει να κάνει με θέματα που είναι πάρα πολύ κοινά, είναι η αφετηρία.
τα προβλήματα, μάλλον ο πυρήνας τους πολλές φορές, ο πυρήνας των προβλημάτων σχηματίζεται και διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Συνεπώς και εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε σπουδαία δουλειά. Οι 63.000 σταυροί δεν φτάσανε. Νομίζω ότι τώρα δίνεται ένας καινούριος αγώνας, δίνεται μια καινούρια μάχη. Δεν σας κρύβω ότι το έλεγα και μέσα στην Αγγελική, εδώ στη συνεργάτη σας, ότι έχω αυτή τον ενθουσιασμό ενός πεδίου που είναι καινούριο για μένα και έχω βάλει όλες μου τις δυνάμεις εκεί. Και νομίζω ότι ο βασικότερος λόγος που επέλεξα να ξαναείμαι υποψήφια για τρίτη φορά είναι πολύ απλά γιατί θέλω να αγωνιστώ για αυτούς τους ανθρώπους που με ψήφισαν, θέλω να αγωνιστώ για αυτούς τους ανθρώπους που υποστηρίζουν και στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να αγωνιστώ για έναν άνθρωπο που λέγεται Αλέξης Τσίπρας και ήταν ο άνθρωπος που με έκανε να κοινωνικοποιηθώ πολιτικά σε μια ηλικία που ήταν ήδη, ας πούμε, δηλαδή ήμουνα ήδη 28 χρονών τότε, όταν δηλαδή γράφτηκα στο ΣΥΡΙΖΑ και οργανώθηκα. Όχι, είναι εξαιρετικά τιμητικό να το λέτε και να το λένε. Ναι. Γιατί καμιά φορά στα δύσκολα κάποιοι πάνε, ξέρεις, ναι. Και κάνουν. Και δεν ξέρω από το όνομα και τελειώσει που κάναν κάποιοι τώρα πριν από λίγο, γιατί θα γίνουμε μαγειρεύουν σούπες. Σημασία μαγειρεύουν. Έχει να ξέρεις ποιος είναι μαζί σου στα δύσκολα και όχι στα εύκολα. Έτσι. Στα εύκολα όλοι. Το λέγει ο Μακαρίτης ο Κατσιφάρας κάποτε, αν δεν υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν θα μας ήξερε ούτε ο θυρωρός πολυκατοικίας. Και τώρα κάποιοι βγαίνουν. Αλλά ας θα τα πούμε όλα την Δευτέρα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ να πω να κάνω μια τελευταία παρατήρηση. Είναι έξω από το. Από την ατζέντα την προεκλογική, θα έλεγα, είπε κάτι η κυρία Χριστίδου προηγουμένως, το οποίο με άγγιξε και επειδή έχω ακούσει τα τραγούδια της κυρίας Χριστίδου και έχουμε νομίζω μια κοινή αδυναμία και είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει κάποτε ότι το μέλλον της πολιτικής είναι αισθητική. Δυστυχώς στην Ελλάδα από τότε που το είπε ο Μάνος δεν το ακολουθήσαμε. Ίσως άνθρωποι του πολιτισμού θα χρειάζονται στη Νέα Βουλή, ακριβώς γιατί η Νέα Βουλή θα πρέπει να χρειάζεται πραγματικά. Και ας είναι η κυρία Χριστίδου ένα από αυτά τα άτομα. Ναι, θα χρειάζεται να πραγματικά μερικές ενέσεις αισθητικής η πολιτική στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχει ξεφύγει αρκετά. Έτσι. Αυτή είναι η δικιά μου. Λοιπόν, Ραλία Χριστίδου, υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Αθηνών, στο νότιο τομέα, το είπαμε σωστά. Και εμείς επανερχόμαστε, πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον Δημήτρο Μαρκόπουλο, τον συνάδελφό μας, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Περιφέρεια Πειραιά, και με τον κύριο Απόστολο Πόντα, υποψήφιο βουλευτή του Κινάλ. Πάμε μετά το διάλειμμα. Επανήλθαμε με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο και έχουμε δίπλα μας έναν αγαπητό συνάδελφο από την αρχή πολλά χρόνια. Αλλά τώρα πώς θα, συνάδελφος πάντα θα είσαι, Δημήτρη Μαρκόπουλο. Συνάδελφος πάντα. Η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα που ποτέ δεν σε εγκαταλείπει και δεν μπορείς να το εγκαταλείψεις. Όμως τώρα είσαι και πρέπει να τα λέμε και σωστά. Βεβαίως. Κάτσε τώρα. Δημήτρης Μαρκόπουλος, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Β' Περιφέρεια του Πειραιά. Κερατσίνη, Δραπετσόνα, Νίκαια, εμείς έχουμε και πληροφορίες προς πάσα, αλλά δεν πρέπει να τις πούμε τις πληροφορίες, γιατί γιατί αυτά, σε αυτές τις ώρες... Κάθε ψήφος είναι χρήσιμη αυτή κάθε τη στιγμή. Κάθε ψήφος είναι χρήσιμη. Λοιπόν, πώς έχεις δει αυτή την εμπειρία, είναι η πρώτη φορά, έτσι, ναι, σε ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Μητσοτάκη και είσαι στην ουσία ένα μήνα τώρα. Να είμαι ειλικρινής, επειδή είχα επαφές και έχω συμμετοχή στα δρόμενα της Β' Πειραιά, καθώς είμαι κάτοικος της περιοχής. Μένω στον Κορυδαλό. Κινούμε εδώ και καιρό. Αλλά η εμπειρία είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη εμπειρία. Θα έλεγα, αν έγραφα ένα βιβλίο για αυτή την εμπειρία μου, θα έλεγα τίτλος «Μην πυροβολείτε τον πιανίστα». Είναι πολύ πιο σύνθετο, πολύ πιο δύσκολο από όσο φαίνεται. Και αυτό γιατί πρέπει να συγκεράσεις. Να κινηθείς πάρα πολύ, να ακούσεις πάρα πολλά, πολλά θετικά, με μια αγωνία του κόσμου που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, αλλά λίγο πιο παράλογα, έτσι, γιατί όλος ο κόσμος δεν είναι το ίδιο, αλλά υπάρχει μια αγωνία στην κοινωνία. Και η αγωνία για μένα, αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος θέλει ηρεμία. Δεν θέλει άλλες εκπλήξεις. Θέλει να γίνει η δουλειά. Και αυτό είναι σημαντικό. Πάντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, δύσκολη για μας τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι, Βασίλη, γνωρίζεις πολύ καλά
ότι έχουμε ένα επάγγελμα στο οποίο κάνουμε και λίγο επιλογή με ποιους θα βρεθούμε, πώς. Εκεί πρέπει να μιλήσεις με όλο τον κόσμο. Νομίζω και ότι αυτό έχει ανατρέπει κάποια πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει επαγγελματικά. Θα έρθουμε, Μιχάλη, μην μιλήσεις ακόμα, γιατί βάζουμε το μικρόφωνο στον κύριο Πόντα και πρέπει να δείχνουμε με αυτή την κάμερα τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Και απλά έχουν περάσει εκείνες εποχές, καλά το είπες για τη δημοσιογραφία, που κάποτε οι δημοσιογράφοι λειτουργούσαν ίσως πριν από 30 χρόνια, 40 και παραπάνω, που λειτουργούσαν έξω και από τις γραμμές, περισσότερο από ό,τι λειτουργούν σήμερα. Ίσως σήμερα έχουμε λίγο προσανατολιστεί. Επειδή εγώ εν και μεν και η δε. Στο έχω ξαναπεί. Το θέμα είναι να κρατάμε την αξιοπρέπειά μας και να μην εξευτελιζόμαστε. Εγώ στα τηλεοπτικά είμαι παιδί του SBC, γιατί πρώτα από εδώ βγήκα. Του και, Κόντρα. Και πολιτικό ήμασταν, παιδί δικό σου, γιατί σήμερα έβγαλες πρώτη φορά με τον Μάκη τον Κουρί στο Κόντρα προδεκαετίας. Έτσι, και παραπάνω. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ ποτέ δεν έκρυψα, το ξέρεις πολύ καλά, τον πολιτικό μου προσανατολισμό. Ήμουν ξεκάθαρα από την πρώτη δημοσιογράφος στιγμή, στρατευμένος. Δεν το λες εσύ, παρά μόνο σε εκλογών, θα τα λέμε εμείς τώρα. Δεν το έκρυψα. Ξεκάθαρα, το στρατευμένος όχι, με ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Δεξιός από την αρχή. Ακριβώς. Έτσι, και τότε που έπρεπε να καλέσουμε και να κάνουμε τα πάνελ, να καλησπερίσουμε τώρα και τον κύριο Πόντα, κύριε Παπαδόπουλε, τον Μαρκόπουλο τον καλούσαμε για να ακούσουμε αυτήν την άποψη. Τη δεξιά άποψη. Ξεκάθαρα από τότε. Και δεν το κρύψαμε ούτε ποτέ. Ροζ, ούτε μπλε, ούτε περισσότερο και λιγότερο. Τον πάντα συνάδελφο, γιατί όπως είπε, δεν χάνεις ποτέ. Να πω δύο λεφτά, κάτσε δύο λεφτά. Τον κύριο Πόντα, κάνουμε όλη την παρουσίαση. Για τώρα πρέπει να λέμε τις περιοχές. Υποψήφιος βουλευτής του Κινάλ στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά. Και Νήσων. Και Νήσων. Έχουμε και την Τριζινία μέσα. Τι είναι. Είναι Τριζινία, Μέθανα, αυτά. Έγινα, Κύθηρα. Και υποψήφιος πρόεδρος. Πόρος Αγκίστρης, Πέτσες, όλα. Υποψήφιος πρόεδρος και του κόμματος στη διαδικασία που έγινε. Κάτω και διαπρεπής δικηγόρος στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ εξωτερικό που με καλέσατε. Και με μια πολύ νεανική καμπάνια στην Αλφαβήρα. Ναι, είμαστε γείτονες και τα παρακολουθώ. Και φαντάζομαι την έχετε παρακολουθήσει. Ναι, έχουμε όντως κάνει κάτι διαφορετικό στον Πειραιά. Και το θετικό είναι και ότι έχουμε μια αποδοχή ευρύτερη ανεξαρτήτως κόμματος. Και νομίζω και εσείς και στη Β' και γενικά νομίζω ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι που συμμετέχουμε σε αυτές τις εκλογές έχουμε δώσει ένα άλλο στίγμα, που μακάρι να παραμείνει και μετά τις εκλογές, γιατί θα κριθούμε μετά κατά πόσο θα διατηρήσουμε τον ίδιο πολιτισμό πολιτικό. Και λέει εδώ οι φίλοι από το. Πού είναι, ποια περιοχή λέει. Οι φίλοι από τα Καμίνια, λέει, και η κεντρική ομιλία αύριο στο ΣΕΦ. Α, δικιά σας ήταν αυτή. Ναι, όχι, είναι στο ΣΕΦ, στο φουαγέ του ΣΕΦ. Αύριο έχουμε κεντρική ομιλία στο ΣΕΦ. Μάλιστα, είμαι ο μόνος από τους υποψηφίους που τολμάμε να κάνουμε ένα τέτοιο άνοιγμα. Περιμένουμε όποιον θέλει να έρθει να ακούσει και να συμμετάσχει σε αυτό. Και πιστέψτε με, το στίγμα των νέων ανθρώπων θα είναι πολύ έντονο αύριο στο ΣΕΦ. Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Μαρκόπουλο. Είδαμε και χθες, μάλιστα χθες στη συνέδριξη του Αλέξη του Τσίπρα στην Sky με τις δύο άλλους συναδέλφους, υπόθηκε κάποια σχόλια για το φαινόμενο των δημοσιογράφων, οι οποίοι πλέον πάρα πολύ. Και νομίζω στη Νέα Δημοκρατία είναι και ίσως οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που κατεβαίνουν μετά τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Παλιότερα, θυμηθούμε την εποχή που όλοι τώρα διαβάσαμε ακόμα σε εφημερίδες που δεν ήμασταν καν δημοσιογράφοι, και μετά ήταν σπάνιο το φαινόμενο, για να λέμε και την αλήθεια. Δηλαδή δεν ήταν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι μπαίνανε κάποια στιγμή στον πολιτικό στίβο. Τώρα το βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο είναι πιο. Πώς το εξηγείτε αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, καταρχάς θα διαφωνήσω να θυμίσω απλά κάποια γνωστά ονόματα, θα τα καταλάβουν όλοι μόλις τα ακούσουν. Καλά, ο Γρηγόρης Γιάνναρος. Μανώλης Γλέζος, ο Γλέζος δημοσιογράφος. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Ο Γιάννης ο Καψής, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Πάντοτε ο Γιάννης ο Μιχελάκης. Πάντοτε η δημοσιογραφία. Αλλά έχει 26 μαζί, αυτό εννοώ. Βεβαίως. Αλλά έχω εξήγηση γι' αυτό. Αυτό λέω, η εξήγηση ποια είναι. Καταρχάς, ό,τι με αφορά, είναι γνωστό ότι πηγαίνω στην οικονομική και επαγγελματική μου ακμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαι ενεργός δημοσιογράφος σε μια εφημερίδα υγιή οικονομικά. Είμαι ίσως και ο καλύτερα αμοιβόμενος δημοσιογράφος της εφημερίδας μου. Αυτά. Όχι, τα λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα. Και μάλιστα θέλω να πω ότι το πρώτο θέμα προς τιμήν του είναι μια εφημερίδα η οποία προσπαθεί και πληρώνει τον κόσμο της. Έχω δηλαδή μια πορεία. Δουλεύω επίσης και στην τηλεόραση. Άρα δεν ψάχνω να βρω δουλειά. Δουλειά έχω. Τώρα, σε ό,τι με αφορά και όπως πιστεύω αφορά και πολλούς δημοσιογράφους, και εμείς με τη σειρά μας υποστήκαμε την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά γνωρίζω ότι με έχουν κόψει τηλεοπτικά, δεν θέλω τώρα να πω πια, γνωρίζουμε πολύ, με έχουν κόψει τηλεοπτικά δίκτυα με εντολή ΣΥΡΙΖΑ να μην βγαίνω.
Είτε πρόκειται παλιότερα για αυτό την κρατική αυτό φαινόμενο τώρα μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ή ήταν και παλιότερα. Ας πούμε δημοσιογραφικά τώρα δεν μιλάμε. Δεν το έχω εντοπίσει, τουλάχιστον στην προσωπική φορά μου τώρα. Πορεία δεν το έχω εντοπίσει. Τώρα. Και μάλιστα εγώ είμαι ένας νεοδημοκράτης δημοσιογράφος, με το ΠΑΣΟΚ δεν είχα τέτοιο πρόβλημα πολλά χρόνια. Δεύτερον, έχουμε υποστεί διώξεις ή απειλές για ρεπορτάζ τα οποία κάναμε. Θυμάμαι, είχα παρουσιάσει την υπόθεση Φλαμπουράρη και Σταθάκη. Υποθέσεις οι οποίες θα τις θυμούνται άλλοι ότι για να αντιστοιχείς με τα απόθενια σχέση και είχα λάβει μηνύματα. Τρίτον, παρακολουθήσαμε τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ να μην επιλέγουν εμάς ως δημοσιογράφους για να μας δώσουν ενημέρωση και προνομιακά η ενημέρωση να πηγαίνει σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωση που ήταν φύλλα προσκύμενα. Όλο αυτό το κλίμα Όρμπαν, το οποίο ουσιαστικά τι έλεγε. Εγώ δεν θέλω ελεύθερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ θέλω να αποδιγετήσω το χώρο της δημοσιογραφίας. Οδήγησαν κάποιους συναδέλφους, ένας εκ των οποίων είμαι και εγώ, στο να ριζοσπαστικοποιηθούμε και να πούμε ως εδώ. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή εμένα υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και θα τα πούμε μετά τις εκλογές, γιατί δεν θέλω να είναι οι πολιτικές εντυπώσεις, να με παίρνει επειδή είναι φίλος μου και να μου λέει χαλάρωσε την κριτική σε αυτό το θέμα, γιατί μου δόθηκε εντολή να σε ψάξω μέχρι τελευταίας γενεάς φορολογικά. Γιατί αυτά έχουν γίνει και θα υποθούν αυτά τα πράγματα. Θα τα πεις μετά. Βεβαίως και θα τα πω και θα τα γράψω. Και προς τιμήν του, ο συγκεκριμένος υπουργός με προειδοποίησε και διαπίστωσε ότι με έψαχναν φορολογικά για να με χτυπήσουν. Δεν μπορεί ο Θέμος Αναστασιάδης, ένας εκδότης επιτυχημένος επειδή είχε μια άλλη άποψη, και το λέω πραγματικά και συγκινούμε γιατί υπήρξε ο στενότερος συνεργάτης του, να είναι κάτω από καθεστώς τριετούς δίωξης και κάποιοι ενδεχομένως προς το τέλος της ζωής του, και σας λέω και κάποια πράγματα που ξέρω, να οδήγησαν κάποιες καταστάσεις στο να στήσουν και κάποια σόου, αν θα ερχόταν στο αεροδρόμιο και τι θα κάναν και διάφορα, και να τον κυνηγούν. Τριετούς δίωξης για ποιο λόγο τον ο κ. Αναστασιάδης. Κοιτάξτε να δείτε, υπήρξε μια απόφαση, είναι πολύ γνωστή απόφαση, μια ποινή, η οποία ουσιαστικά ξαφνικά μπλέχτηκε το ελεγκτικό συνέδριο. Το 2007 νομίζω. Ναι, αλλά υπήρξε μετά το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο ως μη όφιλε, γιατί το ελεγκτικό συνέδριο δεν αφορά υποθέσεις ιδιωτών, αφορά υποθέσεις δημάρχων, κρατικών λειτουργών, και ξαφνικά ήρθε το ελεγκτικό συνέδριο να επιβάλλει ποινή πάνω στην ποινή. Πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή, πράγματα τα οποία φτάσανε στις Βρυξέλλες. Η ποινή υπήρχε ακόμα. Υπήρχε και εξυπηρετεί το κανονικά, ένα πρόστιμο το οποίο φορολογικά μπορεί ο καθένας μας να το έχει. Αυτό το περίφημο 5 εκατομμυρίων που λένε. Ήταν σε πλήρη εξυπηρέτηση και ξαφνικά έρχεται το ελεγκτικό συνέδριο να εξοντώσει το Θέμο Αναστασιάδη με μια ακατανόητη ενέργεια. Ξέρουμε πώς κινούνταν τα νήματα στη δικαιοσύνη με τον κύριο Τζανακόπουλο που πήγαινε στη δικαιοσύνη να ενημερωθεί για διάφορες υποθέσεις. Έχουμε καταλάβει το βαθμό ανεξαρτησίας. Και να μην μείνω μόνο στο υποκειμενικό, γιατί για μένα ο Θέμος Αναστασιάδης είναι ο δημοσιογραφικός μου πατέρας. Είναι κάτι προσωπικό το οποίο με στεναχωρεί και με πονά. Να πάμε σε πόσες εφημερίδες είχαν διώξεις. Να θυμίσουμε τους εισαγγελείς και τους αστυνομικούς που μπήκαν στα παραπολιτικά. Να θυμίσουμε το ότι έκλεισε το Μέγκα πώς έκλεισε. Να θυμίσουμε το ότι ο κύριος Καλογρίτσας προσπάθησε. Το Μέγκα πώς έκλεισε. Μεγάλη συζήτηση για το Μέγκα. Το Μέγκα, από ό,τι γνωρίζω, και εγώ προσωπικά, το ρεπορτάζ έκλεισε γιατί οι μέτοχοί του δεν δέχτηκαν τελικά ποτέ να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στα χρέη τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είδαμε όμως για παράδειγμα. Και θα μπορούσαν ακόμα και τώρα να το σώσουν. Το ξέρετε ότι ακόμα και τώρα μπορεί να σωθεί. Και τώρα, αν κάποιος δηλαδή είναι πάει. Είναι μια ανάγνωση την οποία την ακούω. Όχι, λέω ότι τεχνικά σώζεται και τώρα. Την ακούω, δεν το αρνούμε. Και μπορεί και να σωθεί. Μπορεί και να σωθεί. Μπορεί να έχουμε και βλέπω όμως και την ευκολία που εκεί δεν παρήχε η κυβέρνηση καμία βοήθεια και καμία πλάτη. Το πήγε στα άκρα. Κύριε Μαρκόπουλε, αν το έκανε, δεν θα ήταν παρέμβαση της κυβέρνησης. Υπάρχει και άλλο ένα αφήγημα όμως. Που ξαφνικά βρίσκουμε έναν κύριο Καλογρίτσα να βρίσκεται με τη μισή υφάκια, αν δεν κάνω λάθος, και κάποιοι να του κάνουν αναπάτηση για να πάρει ένα λάθος. Και τέλος, για να το κλείσω, για να μην το ξεχάσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι μείζον για μένα. Έχουμε μια κυβέρνηση για την οποία χθες δεν απολογήθηκε, δεν ζήτησε συγγνώμη ο Αλέξης Τσίπρας, της οποίας υπουργός είχε γυρίσει και είχε δηλώσει ευθέως ότι θα χώσει 10 μέτρα κάτω από τη γη έναν δημοσιογράφο γιατί τόλμησε και διαφώνησε. Ο κύριος Τσίπρας έχει παντρευτεί τον κύριο Πολάκη. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν τον καμβά της δικής μου υποψηφιότητας. Είναι υποψηφιότητα αμιγώς με πολιτική. Εγώ να ρωτήσω το κάτι. Επειδή τώρα έχει βγει μια είδηση τώρα ότι και η κυρία Μπακογιάννη αποδοκίμασε πριν από λίγο τις δηλώσεις του Μπάμπη του Παπαδημητρίου. Είπε ότι δεν έχουν καμία σχέση κτλ. Να σα ενημερώσω εγώ. Ο κύριος Παπαδημητρίου βγήκε και είπε ότι τα 32 δις στο cash buffer είναι ανοησία να διατηρούνται από την κυβέρνηση εκεί. Θα έπρεπε κανονικά να δοθούν στις τράπεζες για να ενισχυθούν με βάση σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν και η Ελλάδα να μπει σε προστολιπτική γραμμή στήριξης. Mm-hmm.
Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε ένα άλλο. Βγήκε η κυρία Ζαχαράκη και είπε ότι αυτό δεν υπάρχει στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκε και η κυρία Μπακογιάννη τώρα και είπε ότι δεν υπάρχει στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι κάτι, μια προσωπική άποψη του κ. Παπαδημητρίου. Την έχει πει και ο κ. Στουρνάρας, βέβαια, αλλά σου πω ότι ο κ. Στουρνάρας δεν είναι καν στο κόμμα της Δημοκρατίας. Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα, απλώς δημοσιογραφικά. Τον έχετε παντρευτεί εσείς και ο κ. Μητσοτάκης τον κ. Παπαδημητρίου? Είναι υποψήφιος τώρα. Όχι, το λέω με την έννοια ότι υπόθηκε ότι έχει παντρευτεί ο κ. Τσίπρας τον κ. Πολάκη στο ότι θα σακώσω 10 μέτρα. Οπότε επάνω από ότι. Να πω κάτι. Επειδή τη δήλωση δεν την. Μου τη μεταφέρατε, θα ήθελα να τη δω για να έχω την ανάλυση του χρόνου, να την αναλύσω. Δεν θέλω να κάνω κάτι ανθερμό, το καταλαβαίνουμε. Όχι γιατί φοβάμαι, ο Βασίλης ξέρει ότι πάντα τοποθετούμε. Μα υπάρχουν ήδη τοποθέσεις, κυρία Ζαχαράκη, κυρία Μπακογιάννη. Ας πούμε ότι είναι ατυχής η δήλωση, ή να το δεχτώ για την οικονομία της συζήτησης του Μπάρτου Παπαδημητρίου. Είναι η ιδέα του ανθρώπου, αυτή είναι η άποψή του. Η άποψή του. Ας πούμε ότι είναι ατυχής για την οικονομία της συζήτησης. Απλά λέω δικαίωμα δεν την έχω μελετήσει, μπορώ και να επανέλθω. Φαντάζομαι καταρχά ότι δεν συμφωνείτε εσεί με αυτή τη δήλωση. Δεν συμφωνείτε με αυτό το σχέδιο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη και η κυρία Ζαχαράκη. Λοιπόν, αλλά να πω κάτι. Έστω ότι είναι μια άστοχη δήλωση του Μπάπη του Παπαδημητρίου, πόσες τέτοιες έχει κάνει και σε τι ύφος? Ο κύριος Πολάκης κάνει διαρκώς αυτό το πράγμα με την κάλυψη του Πρωθυπουργού, προσέβαλε τον Κυμπουρόπουλο. Έχει κάνει δηλώσεις για τα χρήματα του ελληνικού και λαού. Και είναι και το ύφος. Με συγχωρείτε. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ύφος. Πάμε για τώρα. Κάποιον και μιλάμε. Του λες, θα σε θάψω 10 κάτω μέτρα κάτω από τη γη. Με συγχωρείς. Είσαι ανίκανος και ακατάλληλος για την πολιτική. Και για μένα θα πρέπει τέτοιου είδους άτομα, δεν ξέρω αν έχουν την ψυχολογικά εφόδια όλα θα κρυθούν. Να κάνω πάλι το σύνδεσμο του διαβόλου. Όταν λες ότι είσαι μάστα και πρώην πρωθυπουργός και λες θα σας πω μέχρι τέλους. Πολύ καλά το είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν είναι πάνω κάτω το ερώτημα να κάνω. Πάνω κάτω δεν είναι το ίδιο με το ότι θα σας στάψουμε. Πρέπει να τους πάει μέχρι τέλους, γιατί πρόκειται για μια αισθητική. Άρα λοιπόν η αισθητική, μάλλον έχει σχέση με το αντικείμενο και με τους ανθρώπους. Δεν είναι το ίδιο. Θα σας πάω μέχρι τέλους σημαίνει ότι θα σας πάω μέχρι του νομικού τέλους. Αυτό εννοούσε. Δεν το είπε, είπε μέχρι τέλους. Δεν νομίζω ότι είπε θα σας πάω 10 μέτρα κάτω από τη γη, άρα θα σας σκοτώσω ή θα σας πλακώσω στο ξύλο. Είπε θα σας πάω μέχρι τέλους νομικά, γιατί έχει θυγεί η προσωπικότητά του, έχει θυγεί η οικογένειά του. Όπως φαίνεται, κάποιος Ρασπούτιν κινούσε τα νήματα, γιατί εδώ υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες. Είμαι απόλυτα ταυτισμένος με τον Αντώνη Σαμαρά σε αυτή τη δήλωσή του και πρέπει να τους πάει μέχρι τέλους. Πάμε και στον Απόστολο Κότα. Και αν κάποιοι πρέπει ενδεχομένως να μπουν και στη φυλακή για αυτή την υπόθεση, αν πρέπει, γιατί έχουν κάνει σκευωρία, άρα πάνε να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Προσέξτε. Δεν μιλάμε για τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, ένα στέλεχος αναπολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αν είναι λοιπόν σκευωρία, είναι απειλή κατά της δημοκρατίας. Πρόκειται για δημοκρατική εκτροπή. Και ναι, πρέπει να πάει η υπόθεση μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Λοιπόν. Φαντάζομαι πάντως τότε. Και οι σκευωρίτες να πάνε μέχρι τέλους. Να πω πάντως το τελευταίο σχόλιο. Ναι. Φαντάζομαι τότε ότι για παράδειγμα και μια αρθρογραφία του στυλ, ας πούμε, ότι ο Τσίπρας είναι επικεφαλής κάποιας γιάφκας εν ενεργεία πρωθυπουργός. Ήταν και αυτό λίγο σκληρό. Όλα αυτά είναι τώρα σε υψηλούς τόνους. Ποιος το ξεκίνησε? Ποιος το ξεκίνησε? Εγώ ρωτάω αν γράφτηκε. Αν γράφτηκε. Θυμάμαι. Μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Σκρίπτα μάν εντ βέρμπα βόλαντ που λέγανε, αλλά εγώ θυμάμαι να έρχεται η γυναίκα μου μετά εκπομπή που είχαμε με τον Βασίλη στο Κόντρα, να έρχεται να με πάρει και επειδή κάποιοι καλλιέργησαν το μίσος, να μας περιμένει μια κυρία και να μου πετάει καφέδες και να με φωνάζει γερμανοτσολιά. Εγώ δεν ξεχνάω. Τα είδαμε και τώρα με το μακεδονικό. Μάλιστα, σήμερα υπάρχει και η πληροφορία ότι βγήκανε σε κάποιες πόλεις. Βάλτε μαύρους στους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτά είναι ακρότητες, θα κρυθούν όλα στην κάθε την Κυριακή. Μια δημοκρατία δεν υποκίνησε νομίζω κάτι. Τέτοιο δεν νομίζω ότι είναι στην Απόστολος Πόντας. Όχι, εγώ είπα γενικά. Λοιπόν, Απόστολος Πόντας, το δικό σας στίγμα υποψήφιος βουλευτής, είπαμε το κοινάλ στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι στη β' περιφέρεια του Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία. Αν μπορώ να τοποθετηθώ λίγο. Έτσι θα τοποθετηθείτε και να μας δώσετε πιο αργά στην κουβέντα. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι επειδή τον παρακολουθώ τον Δημήτρη, είναι ένας νέος άνθρωπος, είπε ότι η βασική αρχή της πολιτικής του είναι αυτά τα αντί πριν. Εγώ επειδή τον έχω παρακολουθήσει νομίζω ότι έχει και πολλά θετικά, δεν είναι μόνο τα αντί. Και αναπτυξιακά. Ναι, να μην εξαντληθούμε μόνο στην αντιμαχία. Από την άλλη, νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέλος στο να κοιτάζουμε ποιος έχει κάνει τα χειρότερα σε σχέση με τον άλλον. Και αναφέρομαι και σε εσάς και σε μένα και σε όλους. Όχι, εννοώ με τις ερωτήσεις που έγιναν πριν. Ένας δημόσιος διάλογος ότι εσύ είπες αυτό και ο άλλος είπε κάτι άλλο και εσύ το είπες πιο πριν και εσύ το είπες μετά, νομίζω ότι δεν είναι παραγωγικός, δεν είναι λειτουργικός. Και ακόμα κι αν κάποιος βγει νικητής σε αυτό όλο, αυτός που θα έχει χάσει θα είναι ο πολίτης που θα αυξήσει την αποχή του. Νομίζω ότι καθήκον πρωτίστως όλων των υποψηφίων, των δημοσιογράφων, όλων όσων συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο,
είναι να διατηρούμε ένα επίπεδο ελκυστικό στο μέσο τηλεθεατή ή πολιτικό ακόλουθο ή πολίτη, ώστε να βρει κάποιους λόγους να πάει την επόμενη Κυριακή στην κάλπη, γιατί έχω κουραστεί να λέω συχνά ότι ακόμα και στις ευρωεκλογές πρώτο κόμμα δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, ήταν η Αποχή. Και αυτή η Αποχή, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, αν αύριο είναι κυβέρνηση, θα βρει ένα 42% αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Τώρα, να πω και κάτι για τους δημοσιογράφους, επειδή όντως δεν είναι κακό οι δημοσιογράφοι να είναι και υποψήφοι, όπως δεν είναι κακό και οι δικηγόροι που είμαι εγώ και κάποιοι άλλοι. Νομίζω ότι δύο από τους βασικούς παράγοντες που αυξάνονται συνεχώς, γιατί ισχύει αυτό και ξέρετε και στο εξωτερικό, και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στην Αμερική, πολλοί άνθρωποι της δημοσιογραφίας ασχολούνται με την πολιτική. Επειδή είχα πρόσφατα μια συζήτηση τέτοια, νομίζω ότι οι βασικοί λόγοι είναι δύο. Πρωτίστως, επειδή είναι πολύ αναγνωρίσιμη λόγω των social media και της διάδρασης της πληροφορίας. Και το δεύτερο που είναι και λίγο πιο γλαφυρό, είναι γιατί πλέον έχουν γνωρίσει τους πολιτικούς στα panels και αντιλαμβάνονται ότι δεν υστερούν σε τίποτα, έτσι. Ή μάλλον ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να αποδεχτούν πώς είναι δυνατόν κάποιοι άλλοι να αποφασίζουν και όχι αυτοί. Να το πούμε εμείς αυτό. Ναι, σας το λέω εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος, γιατί νομίζω ότι η εμπειρία και η τριβή καθημερινή αναδεικνύει περισσότερο τις αδυναμίες παρά τις δεξιότητες. Ξέρετε, πολλοί από τους πολιτικούς που έχουν γράψει ιστορία, και φαντάζομαι και εσείς που είστε δημοσιογράφοι, το αντιλαμβάνεστε, αν ζούσαν σήμερα, δεν θα ήταν τόσο κολοσσοί στη μνήμη μας όσο έχουν υπάρξει, επειδή δεν υπήρχαν τόσοι δημοσιογράφοι τότε και τόσο φως στη δημοσιότητα. Εντάξει, λοιπόν, κλείνοντας. Αν και μπορώ... σχεδόν μονολεκτικά, γιατί μας πιέζει λίγο κουβέντα... χρόνο σήμερα, γιατί καθυστερήσατε. Ναι, ναι, εγώ και φταίω εγώ. Όχι, δεν φταίτε εσείς. Εμείς φταίμε εδώ με την κίνηση. Και είχε πολλή κίνηση εδώ, και είναι το σημείο. Το ξέρω τι γίνεται στην περιοχή. Ερχόμουν από τον Πειραιά και τα λοιπά. Εγώ θέλω να πω τρεις κουβέντες μόνο. Είμαι από αυτούς που έχει βγει αρκετά στα κανάλια και θα ήθελα έτσι με κάποιο τρόπο τώρα τις τελευταίες μέρες και ο Δημήτρης βγαίνει συνέχεια να κάνουμε έναν σχετικό επίλογο. Το πρώτο που έχω να πω είναι να πάνε όλοι να ψηφίσουν. Ακόμα και αν δεν ψηφίσουν Απόστολο Πόντα, να πάνε. Δεν είμαι εγώ ο καλύτερος υποψήφιος στην Ελλάδα. Αλλά θα πάνε να ψηφίσουν το θα ήταν Πόντα, καλύτερο. Θα ήταν... στην Αλφα Πειραιά και τον Μαρκόπουλο αυτό... στη Βήτα Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αφού θα πάνε που θα πάνε. Κοιτάξτε, αυτό θα ήταν για μένα το ιδανικό. Αλλά το ιδανικό για το κοινό καλό είναι να πάνε να ψηφίσουν, ακόμα και αν δεν επιλέξουν. Ωραία. Το δεύτερο, τρία πράγματα θα πω. Το δεύτερο είναι ότι το κίνημα αλλαγής θα δείξει περισσότερες άμυνες και θα φέρει υψηλότερο αποτέλεσμα από ό,τι το περίμεναν πολλοί ή μάλλον σχεδόν όλοι πλην από εμάς κατά την έναρξη αυτής της προεκλογικής περίοδου. Και το τρίτο που έχω να πω είναι ότι η κυβέρνηση που φεύγει, ας είναι η τελευταία, ακόμα και αν είναι η ίδια ή αν είναι άλλο κόμμα ή οποιοδήποτε, η οποία φεύγει μέσα σε διαδικασίες και δυστυχώς καλούμαστε να μιλάμε τέτοια πράγματα για το πώς θα προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα δικαστικές διαδικασίες που θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Ας ξεκινήσουμε να είμαστε λειτουργικοί, να βρούμε επίπεδα σύγκλησης. Από τον Ιούλιο και μετά η Ευρώπη αρχίζει να κλονίζεται με το ιταλικό θέμα και από το Σεπτέμβρη και μετά και η χώρα μας, γιατί μπαίνει μέσα στο κάδρο η έννοια της όποιας εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων του Αιγαίου συνολικά. Αυτό είναι και καλό με άλλη ανάγνωση. Το πρώτο εξάμηνο της νέας κυβέρνησης που θα βγει θα είναι έντονο και κρίσιμο. Ας ψηφίσουν οι πολίτες βάσει δεξιότητας, αξίας και απόδειξης και ας είμαστε όλοι την επόμενη την μέρα κουβέντα, πολύ, πολύ λογικοί για το κοινό καλό. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε μετά μια συζήτηση, μια συνέντευξη που γράψαμε τον Γιάννη τον Κοροναίο με τον Νίκο Παπά, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής. Αμέσως μετά το διάλειμμα, τελευταία κουβέντα, Δημήτρη Μαρκόπουλε, το κάλεσμα το δικό σου, γιατί κλείνουμε τώρα και από εδώ αυτή η διαδικασία, είμαστε τέσσερις μέρες πριν. Λοιπόν, εν ώψη των εκλογών της Κυριακής. Επειδή πολιτευόμαστε σε περιοχές με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εγώ θέλω να καλέσω τους πολίτες να ψηφίσουν τους πιο άξιους, να συγκρίνουν τα βιογραφικά και να σταματήσουν να ψηφίζουν με κάποιες παροχημένες λογικές. Καμιά φορά, περιοχές σαν και τις δικές μας, μου θυμίζουν λίγο σαν να γίνονται εκλογές στην επαρχία. Ψηφίζω το Μαρκόπουλο γιατί είναι εξάδελφός μου. Ψηφίζω το γιατρό γιατί μου έχει πάρει την πίεση. Ψηφίζω, ξέρω εγώ, με γνώμονα αν ο άλλος είναι Πόντιος, αν είναι, ξέρω εγώ, Μανιάτης, αυτό. Να ψηφίσουμε τους άξιους. Και ας μην είναι στη δική μας ομάδα, και ας μην είναι για την καταγωγή από το μέρος μας, να καθίσουμε να βάλουμε άξιους ανθρώπους με χαρακτηριστικά που θα βελτιώσουν το κοινοβούλιο. Επαγγελματίες καταξιωμένους με πολιτικό λόγο. Μην ψηφίζουμε με το show off. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε μια πολύ καλύτερη Βουλή από αυτή που είχαμε ή πολύ καλύτερη από αυτή που είχαμε το 2015 με όλα αυτά τα πολιτικά νούμερα τα οποία ξαφνικά είδαμε που φέραν τη χώρα. Γιατί ήταν πολιτικά νούμερα κάποιοι. Τώρα μην τα ανοίξουμε κι άλλο και χαίρομαι που υποψήφιοι για πάλους χώρους
Όπως εδώ βλέπω για παράδειγμα, όπως ο Σταμάτης ο Μαλέλης, ένας καλός συνάδελφος. Βλέπω εξαιρετικές υποψηφιότητες. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καλύτερη σε ποιότητα βουλή. Η επόμενη βουλή θα τώρα είναι δεν μπορείς να το πεις εσύ για τους Νεοδημοκράτες, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν. Για να το ισορροπήσουμε. Για να το ισορροπήσουμε. Εξαιρετικές προσωπικότητες. Και εξαιρετικές προσωπικότητες και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι νούμερα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Υπάρχουν όμως νούμερα και εκεί. Το Δημήτρο Μαρκόπουλο είναι Β' Περιφέρεια του Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Απόστολος Πόντας με το Κινάλ στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά. Θα έχουμε πολλά να πούμε με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Θα είμαστε εδώ Δευτέρα 6 ώρα, μην το ξεχάσεις. Θα πάμε στο διάλειμμα και η συνέντευξη μετά με τον Γιάννη τον Κοροναίο με τον Νίκο Παπά, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής. Λοιπόν, επανήλθαμε με τον Γιάννη τον Κοροναίο, τον διευθυντή της Νέας Σελίδας, και έχουμε κοντά μας τον Νίκο Παπά, Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής. Αλλά τώρα, κύριε Παπά, πρέπει να λέμε και να τα λέμε πολλές φορές. Β' Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ, νότιος τομέας. Είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια. Είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια. Συνεχίζει και είναι. 18 βουλευτές, αλλά έχει αποκτήσει τοπικά χαρακτηριστικά. Ήταν σωστό και δίκαιο να σπάσει η Β' Αθήνας, η οποία πραγματικά ήταν μια, θα έλεγα, ανομαλία του εκλογικού συστήματος. Υποχρεώνει και εμάς τους υποψηφίους να πηγαίνουμε στις γειτονιές, να μιλάμε με τον κόσμο περισσότερο, και νομίζω είναι μια θετική τομή. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα τα ανοίξουμε όλα τα θέματα. Να πούμε την καλησπέρα μας στα τμήματα, τα ενημερωτικά τμήματα, κύριε Κοροναίε, των ενημερωτικών σταθμών ανά την Ελλάδα που συνεργαζόμαστε, και σε επανάληψε αυτή η εκπομπή 12 με 2 τη νύχτα. Πάμε τώρα. Από τα θέματα, από τους πλέον κομβικούς υπουργούς της κυβέρνησης. Όλη τη διάρκεια που πέρασε όλη τη διάρκεια και όχι μόνο. Το παρελθόν του κυρίου Παπά ξεκινάει από τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέβηκε ο Τσίπρας. Από τότε. Φτάνει κάποια στιγμή, τα οποία θα τα συζητήσουμε μετά τις εκλογές, θα το δούμε. Λοιπόν, και στο δεύτερο κομμάτι θα κάνουμε και μία ανασκόπηση το τι κάνατε στο Υπουργείο. Γιατί ακούμε μόνο για τα κανάλια, οι μισοί, όλα τα κανάλια, ξέρετε, αρχίζουν λένε τα δικά τους κλπ. Εσείς θα μας κάνετε και μια αναδρομή. Τι έχετε κάνει, κάντε ένα απολογισμό. Πριν όμως να ξεκινήσουμε, γιατί χθες είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, εμείς το σχολιάσαμε στο πρώτο κομμάτι. Και έκανε και ανάρτηση ο Υπουργός και στο τίτλο. Ναι. Όλοι κατάλαβαν χθες γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε debate με τον κύριο Τσίπρα, που πήγε στην έδρα του αντιπάλου και είχε μια. Ένα ενδιαφέρουσα σχόλιο. Συζήτηση, μια πολύ καλή παρουσία. Προσωπικά, εγώ θυμήθηκα έτσι μια αδόκιμη φράση που χρησιμοποίησε η Ντόρα Μπακογιάννη για να τη χρησιμοποιήσει ενάντια στον Πάνο τον Καμένο. Το κότα τρίλερ και μακροπουπουλάτε. Και λέω, μήπως αποκτά έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικαιρότητας μετά την άρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να βρεθεί απέναντι στον Τσίπρα. Όποιος το είδε. Το χτεσινό, αντελήφθη γιατί ο Μητσοτάκης φοβάται να αντιπαρατεθεί με τον Τσίπρα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και όποιος έχει παρακολουθήσει και τις τοποθετήσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεται, θα σας έλεγα, ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα να κρύψουν. Δεν έγινε λίγο αργά. Ποιον? Ακούστηκαν πράγματα. Εγώ και ο Γιάννης εδώ ήμασταν, τη βλέπαμε όλοι. Ακούστηκαν πράγματα. Μήπως ήταν λίγο αργά. Κομμάτια, εμένα νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα ήθελε ίσως περισσότερο κάποια στοιχεία της πολιτικά, α το πούμε έτσι, να βγαίνουν περισσότερα από τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, ήταν δεδομένη. Κύριε Τελαμάγκα και κύριε Κοροναίε, ακούστε να δείτε. Νομίζω ότι το παρακολούθησε πάρα πολλοί κόσμο. Είδα τις 40 τόσο μεγάλα νούμερα. Τις θεματικότητες είναι πράγματι εντυπωσιακές. Και αν βάλει κανείς και πόσος κόσμος πλέον βλέπει την τηλεόραση στο κινητό ή στο τάμπλετ ή τις δορυφορικές πλατφόρμες, πραγματικά το παρακολούθησε αυτό όλη η Ελλάδα. Έτσι. Είναι απολύτως προφανές ότι βγήκανε συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα που βγήκανε είναι ότι η αξιολόγηση των θεμάτων που επέλεξαν οι δημοσιογράφοι να ρωτήσουν τον Πρωθυπουργό την πρώτη μία μισή ώρα της συνέντευξης είναι, ας πούμε, τα μη αναμενόμενα. Διότι όταν είσαι 3-4 μέρες πριν τις εκλογές, περιμένεις, αν έχεις τον Πρωθυπουργό στο τραπέζι, να ρωτηθεί για την οικονομική του πολιτική, να ρωτηθεί για τον απολογισμό του έργου του. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα. Τα εθνικά θέματα τα οποία είναι φλέγοντα και αυτές τις μέρες. Δεν είχαμε τίποτα τέτοιο. Δυστυχώς είχαμε αυτά που αξιολόγησε το κανάλι, η ιδιοκτησία του καναλιού. Και οι δύο δημοσιογράφοι να ρωτήσουν. Βγήκανε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και για τη δυνατότητα του Πρωθυπουργού να στέκεται σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον το οποίο είναι, θα σας έλεγα, από εχθρικό ως αγενές και ειρωνικό,
και βεβαίως για το πώς ορισμένα εκδοτικά και τηλεοπτικά συμφέροντα αντιλαμβάνονται την δημοσιογραφία. Εσείς που ξέρετε τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον ξέρετε όσο λίγοι, τον είδατε να εκνευρίζεται κάποια στιγμή? Όχι, όχι. Δεν εκνευρίζεται. Ξέρετε, άμα εκνευρίζεται τον Τσίπρα, το καταλαβαίνεις. Να το μπορώ να σας το πω. Αλλά νομίζω ότι έδειξε όχι μόνο ότι είναι ψύχρεμος, αλλά ότι έχει και μία ατζέντα και πεπραγμένα και ένα σχέδιο που μπορεί να υποστηρίξει την παρουσία του στην τηλεόραση. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μόνο η επικοινωνιακή του ικανότητα, ούτε το θέμα του Μητσοτάκη είναι η ελλιπής επικοινωνιακή του ικανότητα. Είναι ότι ο άνθρωπος ετοιμάζει νέο μνημόνιο. Αυτό, Υπουργέ, τώρα στεκόμαστε λίγο στη συνέντευξη, επειδή είναι και πρόσφατη και νομίζω και σήμερα σχεδόν μονοπόλι το ενδιαφέρον. Σχεδόν μονοπόλι. Αρκεί μια τέτοια παρουσία, ή μάλλον να σας το πω διαφορετικά, τι μπορεί να προσφέρει στην προσπάθεια που κάνετε αυτή η συγκεκριμένη συνέντευξη? Δηλαδή, την παρακολούθησε πολλοί κόσμος. Μπορεί αυτό να μεταφραστεί αύριο μεθαύριο σε την Κυριακή στην Κάλπη? Προφανώς, προφανέστατα. Θεωρώ ότι συνέβαλε στην ενημέρωση του κόσμου. Ήταν δηλωτικό και τη στάση του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος εγκατέλειψε οποιαδήποτε προσπάθεια να μετακομίσει έστω και ως ένα χρονικό διάλειμμα στη σφαίρα της στοιχειώδους δεοντολογίας και αντικειμενικότητας. Και βγήκαν, νομίζω, χρήσιμα συμπεράσματα. Είναι και δηλωτικό, νομίζω, διότι ο Sky είχε μετά την συνέντευξη του Τσίπρα ένα ντοκιμαντέρ το οποίο, ας πούμε, έχει μια οπτική για τα γεγονότα του 2015. Ναι, ναι. Οι θεαματικότητες πήγαν από το 42 στο 11. Και αυτό, εντάξει, νομίζω. Τώρα, το κάτι σημαντικό λέει. Είναι όταν βλέπεις τον Πρωθυπουργό, πάει σε ένα κανάλι όπου έχουν συμβεί όλα αυτά με το εμπάργκο. LinkedIn δεν το λέτε εσείς αυτό? Έδωσε LinkedIn, θέλετε να πείτε τώρα? Έδωσε LinkedIn. Ναι, λέω ότι αν εσείς είχατε μία εκπομπή και το 42 το κάνατε 11, μπορεί την επόμενη μέρα να σας απολύανε. Ωραία, να τον ξανακαλέσουν σήμερα. Θα ξαναπάει. Άμα τον ξανακαλέσουν, θα του δώσει νούμερα. Τσίπρα, είπαμε, δεν μασάει, δεν κολώνει. Άλλοι είναι τώρα οι οποίοι κρύβονται. Ωραία, πάμε να κάνουμε. Είμαστε τέσσερις μέρες. Τέσσερις, δεν είναι, κύριε Κορονέ? Πέντε. Τέσσερις σημεία. Σαν το στρατό, έτσι τις μετράγαμε. Λοιπόν, πριν τις εκλογές, γυρίστε λίγο πίσω, κύριε Παπά, το τι συνέβη στις ευρωεκλογές και το τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Με αφορμή την εκλογική διαδικασία της 7ης Ιουλίου. Οι ευρωεκλογές είναι μια εντελώς διαφορετική μάχη. Εκεί εισπράξαμε μια δυσαρέσκεια. Τώρα ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του. Αντιλαμβάνεται ότι η επιλογή που θα κάνει την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ θα καθορίσει ποια είναι η κυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί. Ιστορικά, κοιτώντας τα δεδομένα, είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές και θα πάνε στις εθνικές. Αυτό φαίνεται παντού, δηλαδή όποιος κυκλοφορεί μπορεί και το βλέπει. Και είναι επίσης εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένη επιλογή στις ευρωεκλογές και κάνουν άλλη στις εθνικές. Άρα δεν είναι το δεύτερο ημίχρονο ενός παιχνιδιού, είναι ένα καινούριο παιχνίδι, το οποίο είναι ανοιχτό με 22.000 άδειες κάλπες σε 4 μέρες από τώρα σε όλη την επικράτεια. Είδαμε, Υπουργή, και στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών, θα έλεγα, αλλά και σε αυτές στις εθνικές εκλογές, ίσως με λιγότερη ένταση, γιατί πιστεύω ότι υπήρχε μεγάλη ένταση στο κομμάτι το προεκλογικό των ευρωεκλογών. Είδαμε να γίνεται, να κυριαρχεί στην προεκλογική ατζέντα η αντιπαράθεση γύρω από τα οικονομικά προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα πεπραγμένα σας εσείς και με το σχεδιασμό για την επόμενη τετραετία και η Νέα Δημοκρατία με τα δικά της. Σε αυτό το κομμάτι, έτσι όπως το είδε ο κόσμος, που νομίζω ότι φάνηκε η διαφορετική προσέγγιση μέσα από τα δύο προγράμματα, κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κερδίζει αυτή η πρόταση, το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, το ασφαλιστικό, για παράδειγμα, πώς μπορεί να έχουμε φοροελαφρύνσεις και γενικά τι μπορεί να γίνει με τη φορολογία. Το καταλαβαίνει ο κόσμος τη διαφορετική προσέγγιση στα προγράμματα? Καθώς περνάνε οι μέρες, όλο και περισσότερο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια στρατηγική επιλογή να μην μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Έχει εξαφανίσει τον κύριο Μητσοτάκη από πολιτικές συζητήσεις. Τον εμφανίζει σε διάφορα σοου τηλεοπτικά ποικίλης ύλης. Δεν τα υποτιμώ, αλλά είναι εντελώς άλλος ο ρόλος τους. Δεν είναι ο ρόλος αυτών των τηλεοπτικών εκπομπών η ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα του σκληρού πυρήνα της πολιτικής και της οικονομίας. Έτσι δεν είναι? Όμως, καθώς περνάνε οι μέρες, έχουμε κάποιους οι οποίοι τους ξεφεύγουν πραγματάκια τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω το εξής: ότι αν εμείς ήμασταν έτσι όπως είμαστε εδώ το Σεπτέμβριο του 2015 και μου ζητούσατε μια πρόβλεψη και σας έλεγα ότι κύριε, μην ανησυχείτε, διότι την άνοιξη του 19 θα έχουμε βγει από τα μνημόνια, θα δανειζόμαστε με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, θα έχουμε δημιουργήσει 400.000 θέσεις εργασίας, θα έχουμε ισορροπήσει το ασφαλιστικό σύστημα και θα το έχουμε πλεονασματικό μετά από δεκαετίες, θα έχουμε ολοκληρώσει μεγάλες υποδομές,
θα έχουμε χτίσει κοινωνικό κράτος, θα έχουμε 9 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξη. Θα μου λέγατε, κύριε Παπά, είστε υπεραισιόδοξο, μπορεί να μου λέγατε και εγώ σα το πει. Εγώ στο δίπλα στούντιο ήμασταν εδώ. Άρα λοιπόν, αυτό γιατί το λέω, για να θυμίσω ότι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που το Σεπτέμβριο του 2015 θα λέγαμε το αισιόδοξο σενάριο. Θα περίμενε λοιπόν κανείς τα πολιτικά κόμματα να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν συμβαίνει αυτό. Εμείς έχουμε με βάση το αισιόδοξο λοιπόν σενάριο το οποίο πραγματοποιείται δύο κύματα θετικών μέτρων όταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Ένα στη ΔΕΘ και ένα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Ζάπιο. Και από την άλλη μεριά αρχίζει και χτίζεται ένα αφήγημα ότι η οικονομία μας δεν πάει καλά, ότι το μαξιλάρι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ότι τα μέτρα του Τσίπρα δεν βγαίνουν και βεβαίως η ανάγκη, λέει, σήμερα ακούσαμε για προληπτική γραμμή στήριξης. Εδώ, είναι σε αυτά που λέτε ότι ξεφεύγουν εδώ, πραγματάκια, φαντάζομαι. Εδώ, όχι, είναι σαφή η στρατηγική. Κρατάω αυτό τον κανονισμό. Σε τι αναφέρεστε. Σε μία δήλωση του κύριου Παπαδημητρίου, που είναι προφανές ότι έχει και σημαίνοντα ρόλο, διότι από ό,τι λέει και γύρω-γύρω θα αναλάβει εανόμη γέννητο που δεν θα γίνει και χαρτοφυλάκιο οικονομικών, ο οποίος είπε ότι πρέπει να πάμε στην προληπτική γραμμή στήριξης. Εδώ λοιπόν έχω τον κανονισμό του ESM, ο οποίος στο σχετικό άρθρο 3 παράγραφος 5 λέει καθαρά ότι αυτό συνεπάγεται καινούριο μνημόνιο και νέα προεπαιτούμενα. Πάρτε το κύριε Δαλαμάγκα. Δηλαδή λέτε τώρα ότι ο κύριος Παπαδημητρίου στο Real δεν μίλησε το πρωί. Μίλησε στο Real και τον κατηγορείτε τώρα ότι. Δεν κατηγορώ τον κύριο Παπαδημητρίου. Όχι τον κύριο Παπαδημητρίου, ναι. Η πρότασή του. Ότι φέρνει νέο μνημόνιο. Ναι, είναι απολύτως και σαφώς. Είναι απολύτως σαφές και γραμμένο στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ότι η προληπτική γραμμή στήριξης σημαίνει νέο μνημόνιο. Χωρίς μνημόνιο η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνάει. Δηλαδή για να πιστούμε όλοι μαζί, να δώσουμε τις εισφορές μας των επικουρικών ταμείων σε μια κλειστή ομάδα ασφαλιστικών εταιριών, η οποία θα κάνει την τραπεζική του θανάτου και θα προσεύχεται να πεθαίνουμε γρήγορα αμέσως μετά τη συνταξιοδότηση για να βγάζει τα κέρδη της, δεν είναι μια πολιτική η οποία καταπίνεται από τον ελληνικό λαό. Και τι χτίζεται τώρα εδώ, χτίζεται ο εξωτερικός καταναγκασμός. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, πρέπει να υπογράψουμε μνημόνιο γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Βέβαια βγήκε η εκπρόσωπος και ο λόγος του Γιάννη της Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι είναι προσωπικές άποψεις του κυρίου. Ότι είναι προσωπική, ναι, προσωπική άποψη του Παπαδημητρίου η υπαγωγή στην προληπτική γραμμή στήριξης. Προσωπικό ταξίδι του κύριου Θεοχάρη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προσωπική άποψη του Γεωργιάδη που είπε ότι το μαξιλαράκι των 35 δις δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να το επιστρέψουμε. Σαν πολλές προσωπικές απόψεις νομίζω και μάλλον προσωπική είναι η άποψη της κυρίας Ζαχαράκη. Κύριε Κορονέ. Και σε άλλα κομμάτια, επειδή το είπατε αυτό, ότι φεύγουν διάφορα πραγματάκια στη διάρκεια έτσι της προεκλογικής περίοδου. Αρκετά θα έλεγα ότι ναι, μας κάνουν και λίγο σοφότερους. Για παράδειγμα, αυτό που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουμε καταφέρει τον κανόνα των 1 προς 5 για κάθε αποχώρηση, μία αποχώρηση, 5 προσλήψεις και από την άλλη πλευρά λέει η Νέα Δημοκρατία το 1 προς 1. Ή στο κομμάτι του ασφαλιστικού, επίσης κατά κόρον έτσι έγινε πεδίο αντιπαράθεσης. Όλα αυτά τώρα, αφού μπορεί και τα λέει η Νέα Δημοκρατία, εγώ θα έλεγα ότι και από το προηγούμενο διάστημα και στις ευρωεκλογές, κύριε Παπά, είχαν υποθεί. Είδαμε όμως ότι ο κόσμος δεν το αποδοκίμασε και νομίζω ότι πόνταρε αρκετά, επένδυσε η πλευρά σας στο να τα μάθει ο κόσμος και να δει τι τον περιμένει. Όμως στις ευρωεκλογές αυτό είδαμε ότι κάνουν λάθος πάντως όσοι ερμηνεύουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ως μια επιδοκιμασία στο οικονομικό πρόγραμμα του Μητσοτάκη και αυτό θα το διαπιστώσουν. Προφανώς εμείς είμαστε ο αυτονόητος υποδοχέας της όποιας συσσωρευμένης δυσαρέσκειας υπάρχει για τα προβλήματα τα οποία έχει η ελληνική οικονομία, αλλά τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια καθαρή επιλογή. Ή συνεχίζουμε στην πορεία που χαράξαμε και δείχνει ότι σιγά σιγά λύνει τα προβλήματα και φέρνει και την οικονομία στην ανάπτυξη και την κοινωνία τη βάζει σε προτεραιότητα, ή κάνουμε ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Τεράστιο πισωγύρισμα, δηλαδή το 1 προς 5. Δεν αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, των οποίων ο αριθμός θα μειωθεί, αφορά την κοινωνία. Ήμουνα στην Κομωτινή πριν λίγες εβδομάδες. Συνάντησα εκεί 10-15 άτομα τα οποία εργάζονται στη βοήθεια στο σπίτι. Οι οποίοι δικαίως ήταν ανήσυχοι για το αν θα συνεχίσουν να εργάζονται. Από την σκοπιά της προοδευτικής, της αριστερής πολιτικής, της πολιτικής της δημοκρατικής παράταξης, δεν είναι μόνο
η έννοια μας αυτοί οι 15 άνθρωποι που ενδεχομένως να χάσουν τη δουλειά τους. Είναι και οι 400 οικογένειες οι οποίες εξυπηρετούν. Ναι. Δηλαδή, το ότι λέει ο Μητσοτάκης ότι θέλει να έχουμε λιγότερους δασκάλους, δεν μας αφορά μόνο το μεροκάματο κάποιου δασκάλου που θα χαθεί. Μας αφορά το ότι τα παιδιά μας θα ξαναγυρίσουν σε τάξη των 35 παιδιών τον αριθμό. Δεν μας αφορά μόνο ο νοσηλευτής ή ο γιατρός που θα χάσει τη δουλειά του και θα μειωθεί ο αριθμός. Μας αφορά και ο κόσμος που περιμένει στα επίγοντα. Εσείς, υγεία, μας, μας αφορά ο κόσμος που πηγαίνει στα τόμη και γλιτώνει τα 50 και τα 60 ευρώ που δεν πηγαίνει στον παθολόγο. Κύριε Παπά, ωραία τα λέτε. Και τα λέτε με τρόπο που... Εντάξει, μπορεί να τα ακούσει κάποιος φίλος τώρα και λέει ότι εγώ δεν είχα σκεφτεί αυτή τη διάσταση, ότι υπάρχουν και 400 οικογένειες και όχι μόνο τα πρόσωπα που είναι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λέω τα καλά λόγια για να σας πω ότι μήπως κι εσείς δεν κάνατε κάτι καλά, ακόμα και στα επικοινωνιακά θέματα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Γιατί όντως υπάρχουν σημαντικά πράγματα. Δηλαδή να κάνετε μία, να γυρίσετε λίγο πίσω, να κάνετε μία αναδρομή. Τι λάθη έχετε κάνει κι εσείς? Και δεν εννοώ μόνο τα επικοινωνιακά. Θα σας πω, ακούω μια συζήτηση η οποία συνολικά πάει και επικεντρώνεται στο ένα επικοινωνιακό λάθος ή στο άλλο. Προφανώς, προφανέστατα τα επικοινωνιακά υπάρχουν, λάθη. Όταν δουλεύει κάποιος. Επικοινωνιακά λάθη γίνονται, εντάξει. Ναι. Ωραία. Αλλά εδώ πέρα, επειδή είμαστε και μια σχολή πολιτικής ανάλυσης, την οποία δεν υπάρχει περίπτωση να, έτσι, να αρνηθούμε, θεωρώ ότι η όποια δυσαρέσκεια εκφράστηκε έχει να κάνει με το συνολικότερο οικονομικό και πολιτικό κλίμα. Δεν είναι ένα δευτερεύον ότι ένας υπουργός μας φωνάζει πάρα πολύ. Ωραία. Υπάρχει, έτσι, λοιπόν, σας διακόπτω, συγγνώμη, είναι η υπερφορολόγηση μεσαίας τάξης. Συμφωνούμε με αυτό. Είναι, τώρα περνάμε σε άλλο ζήτημα. Ναι, έτσι, υπάρχει υπουργός οικονομικών, και λέγεται Τσακαλώτος. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για τα επικοινωνιακά, τώρα μιλάμε για την ουσία της πολιτικής. Λοιπόν. Η ουσία της πολιτικής είναι ότι κάποια κοινωνικά στρώματα βεβαίως πληρώσαν ένα τίμημα δυσανάλογο. Βρισκόμαστε όμως στην πορεία, ακριβώς επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια και πρέπει και εμείς ως ασκώντας τη διακυβέρνηση να βγούμε από την ψυχολογία ότι έχουμε καταναγκασμούς και με μεγαλύτερη, έτσι, ευχέρεια να σχεδιάζουμε την πολιτική μας. Βρισκόμαστε όμως στην πορεία που αυτά τα συγκεκριμένα στρώματα μπορούν και πρέπει να ελαφρυνθούν. Πιστεύω ότι οι προτεραιότητες οι οποίες έχουν μπει ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάγκη. Παράδειγμα. Εμείς λέμε τώρα να μειωθεί η προκαταβολή φόρου και να καταργηθεί η σωρά αλληλεγγύης μέχρι τις 20.000 ευρώ. Δεν υπήρχε υπουργός οικονομικών να το σκεφτεί αυτό. Άμα δεν συμφωνείτε με αυτό, ακούστε, καταλαβαίνω για τους συντρόφους σας, 5 μέρες εκλογές δεν μπορείτε να πείτε τίποτα. Αλλά να το μετρήσουμε στο Τσίπρα τότε, να μην το μετρήσουμε στον Υπουργό Οικονομικών. Λοιπόν, παραβλέπω το πονηρό της ερωτήσεως και πάμε παρακάτω. Λέω, εμείς έχουμε σχεδιάσει για το 2020 την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης και τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Αυτό, με βάση το σχεδιασμό του κυρίου Μητσοτάκη, εάν όμοι γέννητο, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Άρα είναι μια επιλογή ενώπιον και των ανθρώπων που τοποθετούν αυτόν στη μεσαία τάξη. Θέλουν μείωση της προκαταβολής φόρου και κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Αν θέλουν, μια είναι η επιλογή. Αυτό ο Βασίλης είπε για την οικονομία. Με συγχωρείτε. Τα εθνικά θέματα, και εγώ θα έλεγα συγκεκριμένα η συμφωνία των Πρεσπών. Στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών φάνηκε αυτή η δυσαρέσκεια. Είδαμε και χθες ο Πρωθυπουργός το θεωρεί ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της διακυβέρνησης. Εσείς τι λέτε? Είδαμε τα αποτελέσματα. Αν θέλετε, βάλτε σε αυτό που είπε ο Γιάννης ο Κορονέος και αυτή την επίθεση που γίνεται στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, τις τελευταίες μέρες. Θα τοποθετηθώ. Εάν δεν κανείς με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, θα διαπιστώσει ότι και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανάλογο αυτό που είχε λάβει στις ευρωεκλογές του 2014, με την εξαίρεση δύο περιφερειών, Καβάλα και Πιερία, για διαφορετικούς λόγους στις δύο. Άρα, αν υπήρχε μια επιρροή του Μακεδονικού, υπήρχε οριακά. Δεύτερον, εδώ πέρα με τις τελευταίες αποκαλύψεις έχουμε, νομίζω, πραγματικά συγκλονιστεί από τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι επέλεξαν να πολιτευτούν γύρω από αυτό το ζήτημα. Και το ζήτημα με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2005 δεν είναι αυτά που έκανε και η προσπάθειά της να βρει λύση. Το μείζον ζήτημα είναι η υποκρισία και η πατριδοκαπηλεία. Διότι τότε, και πρέπει να τα ακούσει αυτό ο κόσμος και κυρίως να τα ακούσει ο κόσμος ο οποίος πήγε στα συλλαλητήρια και είχε παραπάνω ευαισθησίες και κινητοποιήθηκε και πίστεψε τα τερατώδη ψέματα. Τότε είχαν δώσει το Μακεδονία Παύλα Σκόπια μόνο για τις χρήσεις του ΟΗΕ. Δηλαδή, καμία αλλαγή στο Σύνταγμα, καμία λύση στο μείζον θέμα των αλυπρωτισμών, καμία υπόμνηση σε σχέση με τη γλώσσα τους, την οποία στη Συμφωνία των Πρεσπών
παραδέχονται για πρώτη φορά ότι ανήκει στην ομάδα των σλαβικών γλωσσών. Τίποτα από όλα αυτά. Καμία πρόνοια για τα βιβλία, καμία πρόνοια για τα αγάλματα, καμία πρόνοια για ό,τι υπάρχει στη συμφωνία. Για τα αεροδρόμια, για τις λεωφόρους, όλα αυτά τα οποία εμείς καταφέραμε και πετύχαμε. Και αντί να πούν ότι ναι, βεβαίως η συμφωνία των Πρεσπών κατάφερε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε εμείς ως προαπαιτούμενα τις λύσεις, μας κατηγορούσαν ως προδότες. Νομίζω είναι βαριά ιστορική η ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη για τον διχασμό και το δηλητήριο το οποίο έσπηραν. Το πρώην Πρωθυπουργό. Και βεβαίως και αυτός έχει ευθύνη. Σαφέστατα. Ναι. Αυτός είχε μια πολιτεία η οποία έχει καταγραφεί πάρα πολύ συγκεκριμένα, έστειλε τις επιστολές και στην ηγεσία των ΗΠΑ και στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως διαμόρφωσε όρους οι οποίοι ήταν, θα σας έλεγα, δυσμενείς για τη χώρα με την έννοια ότι εκκινούσαμε το σημείο της διαπραγμάτευσης από το μη επιθυμητό. Δηλαδή, όταν ο Τσίπρας συνάντησε τον Ζάεφ και ο Τσίπρας του είπε: Κοίταξε να δεις ότι χωρίς συνταγματική αλλαγή, ξέχασέτε τη λύση. Θα μπείτε στην ΕΕ και τον ΝΑΤΟ το 2060. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και του λέει ο Ζάφμα, αυτό τώρα πώς προέκυψε, αφού έχετε αλλάξει θέση. Δεν βάζετε θέμα συνταγματικών αλλαγών. Λοιπόν, στο κομμάτι επαναλαμβάνω όμως, έτσι, η συγγνώμη οφείλεται από τη Νέα Δημοκρατία στο όλον της προς τον κόσμο ο οποίος κινητοποιήθηκε. Σε αυτούς να ζητήσουν συγγνώμη. Σε αυτούς είπαν ψέματα για την πολιτεία τους, σε αυτούς παραχάραξαν την ιστορία, σε αυτούς απαρνήθηκαν όλα όσα είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια, μόνο και μόνο για να χτυπήσουν τον Τσίπρα και να τον πούν προδότη. Να δούμε λίγο και τα ελληνοτουρκικά, μιας και είμαστε στο κομμάτι των εθνικών. Είναι αλληλένδετα, διότι προσέξτε, η χώρα η οποία βρίσκεται στα βόρεια σύνορά μας, η Βόρεια Μακεδονία πλέον, έχει ως νέα πραγματικότητα το γεγονός ότι Έλληνες αξιωματικοί την επισκέπτονται. Ως φιλίες δυνάμεις. Και τα αεροσκάφη μας επιτηρούν. Τα μαχητικά μας ελέγχουν το FIR των Σκοπίων. Για φανταστείτε λοιπόν τώρα που έχουμε τις δύσκολες στιγμές με την Τουρκία, η οποία δεν θέλει να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, να έχουμε και στα νότα μας, τουρκικά μαχητικά, να πετάνε πάνω από τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Και μετά πάμε στον απολογισμό. Η προκλητικότητα η τουρκική το τελευταίο διάστημα και στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και όλα τα όσα εγκυμονούν και για το μέλλον και σε ό,τι αφορά στο Αιγαίο. Εγώ νομίζω, δική μου άποψη, ότι ήταν και σε αρκετά οξύς τόνους η ελληνική πλευρά και από το στόμα του Πρωθυπουργού, αλλά και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυτό πώς νομίζετε το καταλήγει, και θα βάλω μέσα και στη συζήτηση και αυτά που είπε χθες ο κύριος Κατρούγκαλος. Και εντάξει, θεωρητικά έτυχαν κριτικής. Βέβαια, έγινε μετά νέα δήλωση που λέει ότι τα δικαιώματα της Τουρκίας πηγάζουν μόνο από το διεθνές δίκαιο. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία συζήτησης με την Τουρκία για αυτό. Ξεκαθαρίσω το εξής. Εμείς έχουμε κάθε λόγο και κάθε συμφέρον να έχουμε πάρα πολύ ομαλές σχέσεις με την Τουρκία. Να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας, σχέσεις συνεργασίας και στόχους συνανάπτυξης. Ό,τι και να γίνει, εδώ θα είναι η Ελλάδα τα επόμενα χίλια χρόνια. Ό,τι και να γίνει, εκεί θα είναι και η Τουρκία. Έτσι. Άρα, με αυτή την πραγματικότητα πρέπει όλοι να συμβαστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον ειρήνης. Προϋπόθεση όμως γι' αυτό είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Εάν κάποιος δει την κατάσταση αυτή τη στιγμή ως τρίτο μέρος απ' έξω, τι εικόνα θα διαμορφώσει? Η Ελλάδα ψύχρεμη και με συμμαχίες και η Τουρκία νευρική και απομονωμένη. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι η καρπή μιας υπερπροσπάθειας, τους οποίους τώρα τους βλέπουμε τους καρπούς να αποδίδουν απολύτως. Παράδειγμα, όταν έλεγε το 11 ο Τσίπρας να γίνει μέτωπο των χωρών του Νότου, κάποιοι γελούσαν. Το μέτωπο των χωρών του Νότου ήταν αυτό που βγήκε πρώτο και πήρε θέση κρυστάλλινη υπέρ των ελληνικών και των κυπριακών θέσεων. Και με μία έννοια, θα σας έλεγα, έφτιαξε και ένα κεκτημένο για τη σύνοδο κορυφής η οποία επακολούθησε. Δεν είναι μόνο ότι είναι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί στο πλάι, είναι και οι Αιγύπτιοι που δίνουν και μια άλλη διάσταση, επειδή είναι μουσουλμανική χώρα και υπάρχει και τα πολιτικά. Πρέπει να καταλάβουμε και το εξής. Ακόμα και να βγάλουμε την Αμερική από τις ΗΠΑ από την εξίσωση. Ναι. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να έχει ενεργό ρόλο στο μείζον ζήτημα το οποίο προκύπτει για τα επόμενα χρόνια στην περιοχή. Είναι οι υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Το τι θα γίνει λοιπόν εκεί για την Ελλάδα είναι μείζον. Τι έχει καταφέρει η Ελλάδα λοιπόν με την εξωτερική της πολιτική? Να είναι η χώρα κρίσιμος κρίκος στην ανάπτυξη αυτού του μείζονο ζητήματος και να εγγυάται και
το κομμάτι της ενεργειακής ασφαλείας για την Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο να κάνουμε έναν απολογισμό του Υπουργείου σας, κύριε Παπά. Mm-hmm. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, κομβικό Υπουργείο. Οι περισσότεροι το έχουν στο μυαλό τους γιατί είναι το θέμα των καναλιών. Θέλουμε να μας πείτε εσείς, να ξεκινήσετε και από τα κανάλια. Mm-hmm. Τι έγινε. Και να πάμε, αν έχετε κάνει και κάτι άλλο. Με την άδειά σας. Υπάρχει ένα φαινόμενο, το συζητάγαμε και στη σύσκεψη, το συζητάγαμε και με τον Γιάννη και με τους συναδέλφους και με την Deputy Κολεμά. Υπάρχουν πρόσωπα που έχουν μιλήσει για εσάς και για το Υπουργείο. Εγώ θα βάλω και τον Υφυπουργό, τον κύριο Κρέτσο, μέσα, mm-hmm. στενό σας συνεργάτη. Θετικά από τους απέναντι χώρους και βλέπεις κανένα δύο-τρεις. Στο χώρο το δικό σας και εκφράζουν προφανώς για άλλους λόγους γκρίνιες. Πάλι πονήρες ερωτήσεις. Λοιπόν, εντάξει, μέρες πριν τις εκλογές δεν θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Να κάνετε όμως έναν απολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Όταν συγκροτήθηκε το Υπουργείο, είχαμε ένα μείζον ζήτημα να λύσουμε. Και το μείζον ήταν το να ξεμπλοκάρουμε 1,2 δις ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία ήταν για την ψηφιακή πολιτική και είχαν μπλοκάρει, διότι αν δείτε την επιστολή του Γιωχάννες Χάν με την οποία λέει ότι σας παγώνω τα κονδύλια, θα θέλετε να πηδήξετε από το παράθυρο που λέμε. Λέει καθαρά ότι ο σχεδιασμός των έργων ψηφιακής πολιτικής είναι ασυνάρτητος και μάλλον τα έργα και τα δελτία και οι προκηρύξεις γράφονται αλλού και όχι στα Υπουργεία. Ένα. Δεύτερον, το μείζον, κανάλια. Εκεί πέρα περάσαμε τον παθόν μας στον τάραχο κι εμείς. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή που είμαστε, ο πολύπαθος και καθυβρισμένος νόμος Παπά είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Ο νόμος της κυβέρνησής μας δηλαδή, με τον οποίο τα κανάλια μετά από 30 χρόνια έχουν άδειες. Με βάση αυτό το νόμο υποχρεούνται να έχουν 400 εργαζόμενους ανά κανάλι και να έχουν και εγκαταστάσεις και πρόγραμμα και προδιαγραφές οι οποίες εμπίπτουν στις πάρα πολύ αυστηρές πράξεις στα δημόσια ταμεία. 150 εκατομμύρια. Έχετε εισπράξει, τα έχουμε πάρει. 150 εκατομμύρια, επιτρέψτε μου, 150 εκατομμύρια από το φόρο διαφήμισης και τα τέλη χρήσης συχνοτήτων. Αυτά είναι λεφτά από ψηφισμένους φόρους οι οποίοι δεν καταλογίζονταν. Ναι. Και έχουμε εισπράξει και τις δύο πρώτες δόσεις από τις άδειες. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, πάμε για 6 κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Άρα, ο υπολογισμός είναι ότι από τις άδειες θα εισπράξει το δημόσιο 210 εκατομμύρια. Ναι. Έτσι, έχουμε και το φόρο διαφήμισης. Ο υπολογισμός ο συνολικός στη διάρκεια των αδειών είναι γύρω στο μισό δις με 600 εκατομμύρια. Ανάλογα με το πόσο ανεβαίνει και η διαφημιστική πίτα, διότι... Γιατί δεχτήκατε γι' αυτό τόσο πόλεμο? Γιατί είναι προφανές ότι ορισμένα συμφέροντα... Για τα 250 εκατομμύρια που κάτι πλήρωσαν. Ξέρετε, έχω καταλήξει, ας πούμε τώρα... εντάξει, δεν θα μας συγχωρέσει, ας πούμε, ο κύριος Αλαφούζος ποτέ. Για το γεγονός ότι κάναμε την αδειοδότηση, αλλά δεν έχει σημασία. Έχω καταλήξει ότι το ζήτημα δεν ήταν τα χρήματα, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κανάλια έχουν πάρα πολλά χρήματα. Το πρόβλημα για αυτούς ήταν ότι η πολιτεία ξαναήρθε να βάλει τους κανόνες. Άδειες δεν υπήρχαν, είχαν πάρει και είχαν καβαλήσει τις συχνότητες ελαίω της υπαρκτής έτσι, ασυναρτησίας και ασυδοσίας του δημοσίου. Αυτό το πράγμα έχει τελειώσει, έχει λήξει και το ΦΕΚ το οποίο τους αποδίδει τις άδειες, λέει ότι το κάνει δυνάμει του νόμου 4339, τον οποίο τον είχαν πραγματικά κατασυκοφαντήσει, αλλά είναι ο νόμος ο οποίος εφαρμόζεται. Στα θέματα τα τηλεοπτικά είχαμε και την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, η οποία την παραλάβαμε σε κατάσταση ημιθανή και χωρίς πραγματικά να έχει κανένα εκτόπισμα. Τότε μας λέγανε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός και η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή έχει 5 κανάλια, έχει τα περιφερειακά ραδιόφωνα, πρωτοπορεί στα ζητήματα της τεχνολογίας με την υβριδική τηλεόραση και το διαδίκτυο. Έχει πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα το οποίο δεν τίθεται καθόλου να συγκριθεί, νομίζω, δεν τίθεται ζήτημα σύγκρισης με τα προγράμματα των ιδιωτικών καναλιών και έχει κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο και γερό μπάσιμο και στα ζητήματα του αθλητισμού, των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Και για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο Κοσμάκης μπορεί να κάθεται την Κυριακή το απόγευμα και το Σάββατο το απόγευμα. Να δει τον Πανετολικό, μην πείτε να δει, να δει μπαλίτσα. Βλέπουμε και Κόπα Αμέρικα, έτσι, παραδείγματος ξημερώματα. Και Φόρμουλα 1 και μπάσκετ και βόλεϊ και άλλα αθλήματα. Ωραία. Τα οποία στηρίζονται. Για τις τηλεοράσεις. Mm-hmm. Επειδή είμαστε στο χώρο και γενικά η ενημέρωση δεν είναι μόνο η τηλεόραση, είναι το διαδίκτυο που έχει κυριαρχήσει το τελευταίο διάστημα και οι εφημερίδες. Και στις εφημερίδες που πραγματικά διέρχονται, περνάνε περίοδο κρίσης. Σε αυτά τι έγινε? Έχουμε για πρώτη φορά τα μέτρα στήριξης του τύπου, 16 εκατομμύρια για τα έντυπα. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία την οποία την ανέμενε ο χώρος πάρα πολύ. Και έχουμε και μια σειρά πρωτοβουλειών και με τις συλλογικές συμβάσεις τις οποίες υπογράψαμε για τα δημόσια
μέσα και αποτελούν και ένα πρόκρημα, νομίζω, για το χώρο σας πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως και τα άλλα πεδία του Υπουργείου, για τα οποία και εκεί υποστήκαμε, ας πούμε, πιέσεις και λιδωρίες και κριτικές, αλλά τώρα δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε για τις οπτικοακουστικές παραγωγές και την ενίσχυσή τους, μας λέγανε δεν θα λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει οι κολοσσοί τη παγκόσμια οπτικοακουστική βιομηχανία και κάνουν παραγωγές. Κάνουν παραγωγές στην Ελλάδα. Έχουμε το πιο ανταγωνιστικό και σύγχρονο πλαίσιο. Εκεί πρέπει να πω ότι πρέπει να το πιστωθεί ο Λευτέρης ο Κρέτσος, ο οποίος μελέτησε με την ομάδα του και σχεδίασε αυτή την πολιτική. 43 ελληνικές και ξένες παραγωγές. Βλέπω εδώ από την ιστοσελίδα του Υπουργείου έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Και 12.000 θέσεις εργασίας. Έχει αναζωογονηθεί ο κλάδος. Αυτό, Υπουργέ, γενικά έτσι ήθελα να σας την κάνω αυτή την ερώτηση. Όταν ουσιαστικά το Υπουργείο γεννήθηκε στα χέρια σας, είχε αρμοδιότητες οι οποίες υπήρχαν, αλλά ήταν πρόκληση για σας. Πώς Υπουργός Επικρατείας που ήταν και ποιο πολύ. Πάντα είναι πρόκληση. Συχαίνομαι το είδος του πολιτικού που είναι, πέρασα και δεν ακούμπησα. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι, ειδικά για αυτούς που αναλαμβάνουν ένα χαρτοφυλάκιο και την χάνουν μια σχετική προβολή. Να μην ακουμπάει οποιοδήποτε θέμα κάνει τζιζ κατά το κοινό λεγόμενο, να περάσει μία-δύο ρυθμίσεις στη Βουλή, οι οποίες ευνοούν ενδεχομένως την εκλογική του περιφέρεια, και η ζωή συνεχίζεται. Μου όταν το ρωτάνε μετά γιατί δεν έκανε έργο να κατηγορεί τους πολιτικούς, του αντιπάλους και τη γραφειοκρατία, και δεν τρέχει τίποτα. Αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα. Όπως πάσαμε αυγά και με το θέμα του διαστήματος. Θυμάστε τι μας λέγανε. Λιδωρηθήκατε πολύ. Λιδωρηθήκαμε, αλλά τώρα δεν ακούω κανένα να γελάει. Τα προγράμματα. Δεν ακούω κανένα να γελάει τώρα, όμως, κύριε Ταλαμάκα, επιτρέψτε μου, διότι είχαμε γελάκια και μέσα στη Βουλή. Αλλά τώρα, επειδή δεν θα το είχαμε αυτό αν δεν ήμασταν ενεργοί, αυτή τη στιγμή θα είχαμε χάσει την τροχιακή μας θέση στο διάστημα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και υπάρχουν δύο τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι. Ελλάσσα 3, Ελλάσσα 4 στην τροχιακή μας θέση στο διάστημα, ένας εκ των οποίων είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε ήδη τη χρηματοδότηση του προγράμματος για την κατασκευή μιας πλήρους συστοιχίας μικροδορυφόρων, οι οποίοι θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε πόσο θα αυξήσει το εκτόπισμα της χώρας αυτό, να έχουμε δυνατότητα παρατήρησης και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη ευκρίνεια. Και βεβαίως, διότι ούτε γι' αυτό μας πιστεύανε όταν είπαμε ότι θα το καταφέρουμε, κλείσαμε και τη συμφωνία με την NASA και η χώρα θα είναι στην κλειστή δεκάδα, ας πούμε, χωρών της οικουμένης, της υφηλίου, της ανθρωπότητας που έχουν πατήσει στη Σελήνη. Ελληνικό ρομποτικό όχημα, ελληνικά πειράματα από ελληνικά πανεπιστήμια. Πράγματα που μας δίνουν μία ανάταση και σαν χώρα. Να σας πω τώρα, ας πούμε, δημόσιος τομέας. Επειδή ακούω και ότι έχουν και προγράμματα οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πιο αποτυχημένος υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης. Είναι ο άνθρωπος των απολύσεων, ο άνθρωπος που ανέσχυντα είχε 50 μετακλητούς στο γραφείο του, ο άνθρωπος που διόρισε 250 διευθυντές με υπουργική υπογραφή μόνο λίγο πριν την πολιτική αλλαγή του 2015. Συμβασιοποιήσαμε το έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο δημόσιο. Εξοικονόμηση 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει είτε δύο επιδόματα ενοικίου, είτε το μισθολογικό κόστος 16 με 18.000 ανθρώπων που μπορούν δυνητικά να εργάζονται στο δημόσιο. Μάλιστα. Λέω και στον Γιάννη τον Κορονίο να κάνει τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Εγώ λέγαμε να την κάνω την πάση αυτή που έκανα στην κλασική ερώτηση. Το θα κάνω εγώ τελευταία. Ψηφοφόρο σας, κύριε Παπά. Και του λέτε που είστε για υποψήφιος, πρέπει να το λέμε τώρα, γιατί ακριβώς είναι Β' Αθηνών Νότιος Τομέας με το ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγαλύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Τι του λέτε, γιατί τον Νίκο τον Παπά, γιατί τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα του πείτε? Δεν θα πω κάτι για το πρόσωπό μου, θα πω ότι πρέπει ο κόσμος να αποτρέψει ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Η εμπειρία των καταστροφικών πολιτικών είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να γυρίσουμε στην κοινωνία όπου ο ένας τρώει τα σηκώτια τα λουνού. Πρέπει να πορευθούμε στον δρόμο που ξεκινήσαμε, όπως δημιουργήσαμε 400.000 θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουμε άλλες τόσες και ακόμα περισσότερες, για να κλείσουμε οριστικά τις κλειδιές που άνοιξε η λιτότητα και η ύφεση στην οικονομία μας. Είναι πάρα πολύ καθαρό το δίλημα. Έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα και δεν κρατιούνται κάποιοι από την αντίπερα όχθη, να μπλοκάρουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επαναφοράς πολιτικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή και του ίδιου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τώρα, το τελευταίο τότε ας το πω εγώ. Η στενή σας σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτό που δικαιολογεί κάποιες επιθέσεις που δεχτήκατε για κάτω από τη ζώνη? Όλα τα άλλα θα τα κουβεντιάσουμε μετά την Κυριακή των εκλογών, γιατί θα ήταν και όλοι, λίγο. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θητεύσει στα επιτελεία και δίπλα στους πρωθυπουργούς γίνονται καταρχήν οι πρώτοι στόχοι.
αυτό δεν είναι, είναι λογικό. Τώρα εσείς οφείλουμε... χτυπηθήκατε λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει, εντάξει. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα περιμένεις. Αν δεν θέλεις να σε χτυπάνε, μπορείς να κάνεις κάτι πιο έτσι, επίπεδο και να μην ασχολείσαι με την πολιτική και να διεκδικείς να αλλάξεις τα πράγματα. Έτσι, αυτά εντάξει, μαθημένοι είμαστε πλέον. Λοιπόν, Νίκος Παπάς, Γιάννη Κορονέ, Β' Αθηνών, ΣΥΡΙΖΑ, Νότιος Τομέας, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Κύριε Παπάς, ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς καλή δύναμη, γιατί και οι εκλογές και για τους δημοσιογράφους είναι δύσκολες, όντως. Λοιπόν, αύριο 5 η ώρα το απόγευμα σε πλήρη σύνθεση. Γεια σας.